Δεν ήταν στρώμα, ήταν κουβέρτες που είχα στρώσει εγώ κάτω. Δεν είχα καν λάμπα στο σαλόνι, γιατί είχε καεί λάμπα και δεν είχα που να πατήσω για να την αλλάξω. Οπότε ζούσα σε μια τέτοια κατάσταση για κάποιους μήνες. Okay. Ναι, γιατί όταν ανέβηκα δεν είχα χρήματα να επιπλώσω το σπίτι, είχα χρήματα για να την περάσω. Κατάλαβα, μέχρι να ψάξω να βρω δουλειά και πάει λέγοντας. Οπότε ναι, ήταν σε ένα τελείως σκοτεινό δωμάτιο και γράφω ότι ένα άδειο σπίτι, αλλά γεμάτο όνειρα, ας πούμε. Χορηγός της εκπομπής είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Παφ. Και αυτή είναι μπάλα του baseball. Είναι διαφορετικές, είναι διαφορετικό και το. Το μέγεθος σίγουρα, ναι, και το βάρος. Και το βάρος. Άμα φας από αυτό. Ναι, δεν είναι. Καλύτερα μπουνιάσει. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι νιαρό άθλημα όμως, γάμο του. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ. Έχω πάει να δω. Κρίκετ ή baseball. Baseball. Okay. Δεν ξέρω. Μπορεί για κάποιους να αρέσει. Αλλά... Δεν έχω καταλάβει ποτέ πώς παίζεται. Έχεις καταλάβει ποτέ πώς παίζει το American Football? Ναι, περίπου. Ναι. Θέλει ιδιαίτερη σημασία, ξέρεις, να καταλάβεις τους κανόνες του. Ναι, ξέρω ότι ακολουθείς μια γραμμή εκεί που πέφτει. Ναι, κάπως έτσι δεν πάει. Ναι, με τις γιάρδες πάνε. Ναι. Με τις γιάρδες. Πώς είσαι, ρε φίλε? Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά. Ναι. Χαίρομαι που σε γνωρίζω και από κοντά. Και εγώ παρομοίως. Και παρακολουθώ την πορεία σου. Ναι. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά σου, σίγουρα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι, βλέπω, προσπαθώ. Είδα και κάποιους αγώνες ζωντανά, είδα και αγώνες άλλους μαγνητοσκοπημένους. Και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι χαίρομαι που ένα Ελληνόπουλο αποφασίζει, τα ρίχνει όλα πίσω και λέει: «Ξέρεις τι, πάω να κυνηγήσω το όνειρό μου». Και είμαι σίγουρος ότι 100% για να γίνει αυτό το πράγμα έχεις κάνει πολλές θυσίες. Έχω δει και κάτι φωτογραφίες με το δωμάτιό σου που είχες ανεβάσει και το είχαν παίξει και τα παιδιά, ξέρω εγώ, σε διάφορες ιστοσελίδες. Θα τα πάρουμε έτσι εξ αρχής και να δούμε έτσι λίγο την πορεία σου μέσα στον χρόνο. Δηλαδή το ξεκίνημά σου που ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί με το Σιντόκαν. Σιντόκαν. Είναι και όγκος, ναι. Είναι full contact σύστημα. Full contact. Ναι. Το οποίο είχες ασχοληθεί από τα 7. Ναι, ξεκίνησα τα μαχητικά αθλήματα από 7 χρονών. Ξεκίνησα με το σύστημα του Σιντόκαν. Είναι ένα σύστημα πλήρες επαφής. Πολύ δυνατό. Νομίζω ότι τα πιο ωραία νοκάουτ τα έχω δει μέσα από αυτό το άθλημα. Με διαφορά, ναι. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό νοκάουτ. Δηλαδή στους 10 αγώνες οι 7 θα τελειώνανε με νοκάουτ σίγουρα. Γιατί είναι με γυμνά χέρια. Ναι, και τα πόδια τους είναι απίστευτα. Οπότε, ναι, από το 2000 ξεκίνησα το Σιντόκαν. Είχα πάρει μέρος σε πολλά πανελλήνων πρωταθλήματα. Πήρα τη μαύρη ζώνη μέχρι το 2008. Είχα συμμετάσχει και σε ένα παγκόσμιο πρωταθλήμα στην Ιαπωνία. Είχα μία νίκη και μετά ήταν ήττα. Ναι. Αυτό. Και μετά το 2008 άλλαξα το στυλ μου στο kickboxing. Μέχρι τώρα τελευταία που το γυρίσα στο Muay Thai, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η απόφαση για να το γυρίσει στο Muay Thai ήταν γιατί απλά ήθελες να πας στη Ταϊλάνδη και... ναι, και γι' αυτό, γιατί όταν πήγα στην Ταϊλάνδη έπρεπε να κάνω Muay Thai, αλλά με τον καιρό, επειδή ήμουν σε σχολές που έκαναν Muay Thai, στην αρχή στον Παύλο τον Καπούνη, στον Diamond Camp και μετά στον Νάσο τον Αργυρόπουλο, το δάσκαλό μου, τον Camp. Ήταν σχολές Muay Thai και έβλεπα ότι είναι πιο ολοκληρωμένο σίγουρα. Και έχει και ένα βάθος, επειδή είναι τέχνη. Έχει μια ιστορία 2.500 χρόνια, δεν ξέρω κι εγώ. Σοβαρή ιστορία. Ναι. Οπότε είναι πιο έτσι, έχει ένα βάθος σαν άθλημα, τέλος πάντων. Νομίζω ότι το kickboxing είναι πιο πολύ σπορ. Σαν σπορά, μπορείς να καταλάβεις αυτή τη διαφορά. Ναι. Οπότε ναι, μου άρεσε περισσότερο και τώρα που το έκανα και στην Ταϊλάνδη μου άρεσε ακόμα πιο πολύ. Έχει και κάποιους εσωτερικούς κανόνες, έτσι, ξέρεις, που είναι καλό να τους ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή οι Ταϊλανδοί, ξέρεις, τους αρέσει στο κάθε χτύπημα να βροντοφωνάζουν στη Ταϊλάνδη. Δηλαδή αυτό το φωνάζουν συνεχώς. Και ουσιαστικά εγώ δεν το ήξερα, το είχα κάνει μια κουβέντα με τον Άγγελο τον Γιακουμή, ότι ουσιαστικά αν κόψεις το χτύπημα, αμέσως θέλουν να απαντήσεις. Κοίτα, όταν σε κλωτσάνε και δεν μπλοκάρεις ή μπλοκάρεις παθητικά μόνο με τα χέρια ή ακόμα και να μπλοκάρεις με το πόδι που έτσι πρέπει, δηλαδή για να σηκώσεις το γόνατο και να μπλοκάρεις και να, αν σε, η κλωτσιά, το λάχτισμά του σε ταρακουνήσει, είναι σκόρια των άλλων, είναι πόντος. Όπως λες, το Muay Thai έχει συγκεκριμένο τρόπο πώς θα το παίξεις. Μπορεί, ας πούμε, σε έναν αγώνα να φαίνεται ότι έχω εγώ υπεροχή, γιατί είμαι πιο επιθετικός και σε πιέζω περισσότερο πληγμαχικά, και να χάνω στο τέλος το παιχνίδι γιατί εσύ κέρδισες στο σκορ, ας πούμε. Έδειξες ότι είχες περισσότερο κοντρόλ τον αγώνα, ας πούμε. Ότι είχες περισσότερο έλεγχο. Μπορεί να κάνεις πίσω, αλλά δείχνεις ότι κοντρολάρεις την κατάσταση. Και αυτό σου δίνει την υπεροχή. Αν έχεις παρακολουθήσει παιχνίδια που είναι στους 5 γύρους παραδοσιακά στο Muay Thai, στον τελευταίο γύρο οι παίχτες αρχίζουν και χορεύουν, δεν παίζουν. Έτσι δείχνουν, προσπαθούν και καλά να ξεγελάσουν τους κριτές, ότι δεν με νοιάζει τώρα να χτυπήσω, γιατί εγώ κερδίζω, ας πούμε, το παιχνίδι. Ναι. Και είναι κάπως έτσι. Ακριβώς αυτό το πράγμα, το οποίο εγώ την πρώτη φορά όταν το είχα ανακαλύψει μέσα από... Να πω ότι το είχα ανακαλύψει, αλλά το είχα ζήσει με τον Άγγελο. Του λέω: Εσύ, Άγγελε, ο αγώνας που έπαιξες ο πρώτος στο WAN, έπρεπε να κερδίσεις. Και δεν το λέω γιατί ξέρεις, επειδή είμαστε. Και μου λέει: Ξέρεις τι, το και το γίνεται. Μου λέει: Θέλω να απάντηση. Δηλαδή, κάνει και το άθλημα πιο συναρπαστικό. Ναι, ναι. Είναι αυτό που εμείς λέμε σε άλλα σπορτ, το impact που έχεις, ας πούμε, απέναντι από τον αθλητή. Δηλαδή, ποιος το θέλει περισσότερο και αν πάει ο αγώνας στους πόντους. Στη Ταϊλάνδη, φυσικά, νομίζω ότι άμα έχεις να κάνεις με Ταϊλανδούς και είσαι από άλλη χώρα και πάει το παιχνίδι στους πόντους. Σίγουρα έχει υπεροχή ο Ταϊλανδός. Ναι, εννοείται αυτό. Και σε αγώνες δικούς, ας πούμε, είχα πει και λέω: Εντάξει, το καθάρισε το παιχνίδι. Ας πούμε, στον τελευταίο αγώνα, στο δεύτερο γύρο που έπεσα μόνος μου κάτω γιατί είχα ένα τραυματισμό στο πόδι. Δηλαδή ήταν σοκ για μένα, δεν το έλεγξα. Απλά έπεσα γιατί ήταν τόσο πολύ ο πόνος. Ήμουνα μπροστά σε όλους τους γύρους. Και έχασα το. Δεν το δώσανε σε μένα. Που όταν μας κάνουν το meeting πριν τον αγώνα μας, και σου λένε τους κανονισμούς, σου λένε ότι ο πιο aggressive παίχτης κερδίζει. Ή το knockdown, γιατί στο one, όταν ρίχνεις knockdown, κερδίζεις όλο τον αγώνα. Άσχετα αν είσαι πίσω στα σημεία, το knockdown είναι νίκη για όλο τον αγώνα. Ενώ στο Muay Thai παραδοσιακά απλά χάνεις το γύρο. Δεν χάνεις όλο τον αγώνα. Κατάλαβες τη διαφορά. Ναι. Αλλά δεν μου δώσαν τον αγώνα. Δηλαδή αυτοί μέτρησαν το knockdown και εδώ έχασα όλο τον αγώνα. Είναι αυτό, βρίσκουν παράθυρα, ξέρεις, για να μπορεί να... εγώ θυμάμαι στον αγώνα που έγινε πριν 7-8 μήνες που δώσανε τον αγώνα στον άλλο. Που ήταν στο... Ένας ξανθός, δεν ήταν ο αντίπαλος. Δεν θυμάμαι, αλλά ναι, συμβαίνει, σίγουρα. Και λέω: Εντάξει, το καθάρισε το παιχνίδι, και μετά λέω: Τι. Και ξέρεις, πολλές φορές ο Μίστερ Γονγκ, που είναι αυτός που έχει την Fairtex, είναι ο δημιουργός της Fairtex, επειδή είναι πολύ φαν του σπορ, όταν παίζουμε τα παιδιά της σχολής, παρακολουθεί όλους τους αγώνες και μπορεί να πάρει τηλέφωνο επιτόπου τον promoter, ξέρω, και να πει τι αποτέλεσμα ήταν αυτό που δώσατε και να τσακώνεται μεταξύ τους. Ναι, το πιστεύω αυτό, γιατί ξέρεις. Καλώς ή κακώς αυτά γίνονται. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια η Ταϊλάνδη, αν θέλει, γιατί έχουμε πολλές φορές τη συζήτηση πώς μπορεί μεγάλες οργανώσεις της Ταϊλάνδης και ως χώρα η Ταϊλάνδη, αφού έχει ένα εξαιρετικό προϊόν, να μπει στα ανώτερα σαλόνια. Και το ένα είναι το κομμάτι του χρήματος, το οικονομικό, δηλαδή που να μπορέσει να ανεβάσει τα κασέα των αθλητών, ώστε να αποτελούν για τον κάθε αθλητή αυτό βαρόμετρο στο να θέλει να παίξει, ας πούμε, ξέρεις, γιατί καλός κακός είναι το οικονομικό κομμάτι που μετράει. Ξέρεις, το καλό αυτό έχει ξεκινήσει να γίνεται τώρα, από το WAN και από το RWS στο Ράτζανταμ, οι διοργανώσεις. Τώρα πλέον έχουν ξεκινήσει να ανεβαίνουν τα ποσά. Δηλαδή, παλιά οι αθλητές παίζανε για 200 ευρώ, 300 ευρώ. Τώρα υπάρχουν αθλητές που βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Δηλαδή, εγώ στη σχολή είχα παιδί που ήταν 19 χρονών, ήταν σε μια οικονομική κατάσταση αλφα, ξέρω εγώ, και μέσα σε 6 μήνες έγινε εκατομμυριούχος στη χώρα του. Δηλαδή 1 εκατομμύριο μπατ, που σε ευρώ είναι 55-50 χιλιάδες ευρώ. Ναι, αλλά στη χώρα του μετράει. Είναι 1 εκατομμύριο στη χώρα του, είναι εκατομμυριούχος 19 χρονών. Που σημαίνει ότι πλέον μπορεί να αλλάξουν ζωές μέσα από το Muay Thai, για τους Ταϊλανδούς σίγουρα και για τους Ευρωπαίους. Και για τους Ευρωπαίους. Κοίταξε, Και όσο πάει αυτό εξελίσσεται. Δηλαδή, βλέπεις και τα μεγάλα αστέρια του WAN. Παίρνουν πολύ διαφορετικά λεφτά. Ναι. Η Στάμ μόνο για να παίξει παίρνει $250,000 μόνο για να παίξει. Συν το bonus που μπορεί να κερδίσει που είναι $50,000, συν τα έξτρα που θα έχει από χορηγούς και χορηγούς, κάτι ή και bonus αγώνα παίρνουν. Αυτό. Τα $50,000 που δίνουν. Και είναι καλό το ότι ξεκίνησε να κοντράρει και άλλες μεγάλες διοργανώσεις το One από μόνο του και βλέπεις ότι οι μεγάλοι αθλητές τους θέλουν να πάνε να παίξουν και εκεί. Κατάλαβες, και για την εμπειρία και για τα λεφτά και γιατί υπάρχουν και άλλοι καλοί αθλητές και γιατί θέλουν να δοκιμάσουν το Muay Thai. Κατάλαβες. Για παράδειγμα, ας πούμε, Mighty Mouse, ας πούμε, ρε φίλε, τι είχε να κερδίσει, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πιστεύω πραγματικά ότι είναι λάτρης των MMA, ας πούμε, και το κάνει απλά μόνο και μόνο γιατί το γουστάρει. Ναι, είναι τρελός. Και συνεχίζει ακόμα. Ναι, συνεχίζει, ρε φίλε, τον είδες πως είναι. Ναι. Αθληταράς. Ωραία. Πάμε. Εσύ ήταν νεαρό της ηλικίας σου, έφηβος, στο kickbox και εσύ ξεκινάς να παίρνεις αγώνες. Έχεις παίξει σε διάφορες οργανώσεις εδώ στην Ελλάδα. Έχεις παίξει στην Κύπρο, θυμάμαι, με ένα παιδί. Κοίτα, όταν ξεκίνησα το 2008 με το kickboxing, έκανα ερασιτεχνικούς αγώνες. Εμείς στην επαρχία, τα παιδιά από τα νησιά, στην επαρχία γενικά, δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε πολλούς αγώνες. Διότι μας περιορίζει το μέρος μας. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε αεροπλάνο, να έρθουμε να πληρώσουμε εισιτήρια, ξενοδοχεία και πάει λέγοντας. Οπότε πόσους αγώνες μπορείς να κάνεις μέσα σε ένα χρόνο άμα σου στοιχίζει ο κάθε αγώνας, ξέρω ένα ποσό. Οπότε μπήκα πολύ γρήγορα στα επαγγελματικά παιχνίδια. Είχα 10 ερασιτεχνικά παιχνίδια σύνολο, ας πούμε, στο kickboxing και μετά το γύρισα, δηλαδή οι αγώνες που είχα ήταν στο επαγγελματικό, δηλαδή χωρίς καλαμίδες. Πρώτος με επαγγελματικός ήταν 14 χρονών με τον Αλέξανδρο, τον Δεμόχικαν, παιχταράς. Και έχεις κάνει περίπου πόσους αγώνες μέχρι που το άφησες το kickbox? Μέχρι πριν φύγω για την Ταϊλάνδη έκανα αγώνες kickbox. Ναι. Είχα παίξει σε ένα πανελλήνιο στο Muay Thai, το είχα πάρει το 19. Μετά ήταν και ο COVID, δηλαδή είχαν... Ναι, ήταν και αυτά. Ωραία, και μια στιγμή παίρνεις μια απόφαση να μετακομίσεις στην Αθήνα. Ναι. Επειδή ταξίδευα, ο πρώτος μου αγώνας ήταν όταν ξεκίνησα και το καρατέ. Δηλαδή 7 χρονών που ξεκίνησα, μετά από κάποιους μήνες έκανα και τον πρώτο μου αγώνα. Ανέβαινα στην Αθήνα από πάρα πολύ μικρή ηλικία και ανέβαινα και μόνος μου. Οι γονείς μου εμπιστεύονταν το δάσκαλό μου, οπότε πήγαινα με το δάσκαλό μου μόνο. Οπότε μου άρεσε η Αθήνα από πολύ μικρός. Όταν έκανα το στρατιωτικό μου, πήρα την απόφαση να το κάνω εδώ στην Αθήνα, στα Αλεξίπτοτα όπου υπηρέτησα. Οπότε με το που τελείωσα από τον στρατό, είχα την ευκαιρία από κάποιο μάνατζερ και με ανέβασε στην Αθήνα. Με την προϋπόθεση ότι θα έπαιζα αγώνες για αυτόν και εκείνος θα με συντηρούσε τη διαμονή μου και όλα τα σχετικά. Έκανα κάποιους αγώνες, είχα κάνει 4 αγώνες, 3 νίκες. Αλλά μετά για κάποιο λόγο μου είπε ότι μέχρι εδώ ήταν, ας πούμε. Οπότε έφυγα, αλλά αυτό το πράγμα έτσι μου έδωσε το κίνητρο για να πω ότι okay, θα το κάνω, αλλά θα το κάνω μόνος μου. Οπότε γύρισα πίσω στη Ρόδο σε μια ηλικία εκεί 20 χρονών που ήμουνα, δούλεψα, αποταμίευσα και μπήκα στη διαδικασία να έρθω πάνω. Και η ζωή στην Αθήνα πώς ήταν όταν... μέχρι να βρω τα πατήματά μου, επειδή σου είπα ότι όλο αυτό το εγχείρημα το έκανα τελείως μόνος μου. Εντάξει, δυσκολεύτηκα, υπήρχαν φίλοι έτσι που με στήριξαν, οικογένεια όσο μπορούσε σίγουρα. Βρήκα τα πατήματά μου όμως και τα κατάφερα. Υπάρχει αυτή η περίφημη φωτογραφία που είχες ανεβάσει στο Instagram, το οποίο, ρε φίλε, πραγματικά αποτυπώνει τι σημαίνει να έχεις ένα όνειρο. Και λέει και το τραγούδι, ας είναι να σε κάψει η φωτιά, ας είναι η φωτιά να σε κάψει, δεν το πάω. Φοβερό πράγμα, ρε φίλε, το να είσαι σε ένα δωμάτιο το οποίο υπάρχει μόνο ένα στρώμα. Υπήρχε μόνο, δεν ήταν στρώμα, ήταν κουβέρτες που είχα στρώσει εγώ κάτω. Δεν είχα καν λάμπα στο σαλόνι, γιατί είχε καεί λάμπα και δεν είχα που να πατήσω για να την αλλάξω. Οπότε ζούσα σε μια τέτοια κατάσταση για κάποιους μήνες, Ναι, γιατί όταν ανέβηκα δεν είχα χρήματα να επιπλώσω το σπίτι, είχα χρήματα για να την περάσω, κατάλαβα, μέχρι να ψάξω να βρω δουλειά και πάει λέγοντας. Οπότε όλα τα έκανα σιγά σιγά. Οπότε ναι, ήταν σε ένα τελείως σκοτεινό δωμάτιο και γράφω ότι ένα άδειο σπίτι αλλά γεμάτο όνειρα, ας πούμε, κάπως έτσι. Που έτσι ήταν. Ωραία, φίλε. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Κοιτάξτε, το έχω περάσει με το που πήγα στην Αμερική. Το είχα περάσει αυτό το πράγμα. Να έχεις ένα δωμάτιο το οποίο είναι άδικο την πρώτη μέρα, ξέρω εγώ. Αλλά με το που είχα δει αυτή τη φωτογραφία, εγώ επειδή θαυμάζω τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις, ξεκινάνε ρε φίλε και είναι το κεφάλι τους μες στο βούρκο, ας πούμε. Ξέρεις, και προσπαθούν να ξελασπώσουν και σιγά σιγά τους βλέπεις να βρίσκουν τα πατήματά τους, να ρισκάρουν, να παίρνουν μεγάλα ρίσκα. Και στο τέλος, ξέρεις, βλέπεις ότι η προσπάθεια τους ανταμείβει και είναι και ικανοποιημένοι ότι, ξέρεις, αν δεν τα καταφέρω, θα πάω σπίτι μου, αλλά ξέρω ότι προσπάθησα, κατάλαβες. Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν έχω θέσει ποτέ κάποιο στόχο και στο τέλος να μην τον έχω καταφέρει. Δηλαδή, και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, όσοι καταφέρνουν κάτι, είναι γιατί έχουν στοχεύσει κάπου, έχουν επικεντρωθεί σε αυτό, δίνουν το 100% του εαυτού τους και στο τέλος το κερδίζουν. Δηλαδή, είναι τόσο απλό. Δηλαδή, πολλοί έρχονται και μου λένε: Α, πήγες στην Ταϊλάνδη, πώς ήταν τόσο δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Απλά παίρνεις μια απόφαση και το κάνεις. Ναι, ναι. Και πραγματικά είναι σαν ένα κουβάρι. Στην αρχή σου φαίνονται όλα βουνό, αλλά όταν το κάνεις, αρχίζει και εξετυλίγεται και βλέπεις ότι τη βρίσκεις στην άκρη, ας πούμε. Mm. Και απλά δεν πρέπει να ακούμε κανέναν. Πριν ανέβω στην Αθήνα, στο μάστορα που δουλεύα, μου λέει: Πού θα πας στους Αθηναίους, είναι λαμόγια, ξέρω εγώ τι. Και μετά από 6 μήνες που ανέβηκα στην Αθήνα, έπαιξα στην Ιαπωνία, ας πούμε. Που αν τον είχα ακούσει αυτόν. Θα ήσουν στη Ρόδο. Ναι, θα ήμουν στη Ρόδο. Όπως και στην Ταϊλάνδη. Πριν φύγω στην Ταϊλάνδη, όλοι ερχόντουσαν και μου σηκώνανε τείχους, μου βρίσκανε εμπόδια. Και δεν μπορείς να πας, και θα έχεις πρόβλημα με τις βίζες. Και... Δηλαδή, μια τέτοια κατάσταση. Και μετά από 3 μήνες έπαιξα στο WAN. Δηλαδή, ποτέ δεν πρέπει να ακούμε κανέναν και πρέπει να κάνουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή. Από τη στιγμή που παίρνεις μια απόφαση, υπάρχει λόγος να ρωτάς. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ δεν έχω ρωτήσει ποτέ στη ζωή μου για πράγματα τα οποία έχω πάρει απόφαση εγώ ίδιος. Γιατί τον ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Πόσο ειδήμων είναι αυτός που θα μου πει κάτι. Ναι. Μα δεν ρωτάς για να κάνεις κάτι. Απλά το συζητάς με ανθρώπους που πιστεύεις ότι έχεις. Και τώρα αυτές οι απαντήσεις ήταν από άτομα δικά μου, ας πούμε, που θα έπρεπε να ήταν full, ναι, να το κάνεις, full στήριξη. Και έβλεπα ότι έπαιρνα κάποιες αντιδράσεις από άτομα που δεν το περίμενα, ξέρεις. Λέω, για ποιο λόγο να απαντήσει έτσι. Ξέρεις τι, είναι σαν να βγάζουν ένα εγωισμό, σαν μια ζήλια, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Ναι. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί όμως και απ' την άλλη να είναι αυτός ο αυτόματος υπερπροστατευτής. Ναι, 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 αυτό ακριβώς. Η προστασία που βγαίνει από τους ανθρώπους που μπορεί να είναι ο πολύ κοντινός ο άνθρωπος, να είναι ο ίδιος ο πατέρας, η ίδια σου η μάνα, ο ίδιος ο αδερφός, ο ίδιος ο ξάδερφος, ο καλύτερος σου φίλος, και να λες τώρα γιατί μου το είπε αυτό. Αλλά και αυτοί μετά όταν τα φιλτράρουν, καταλαβαίνουν ότι, ξέρεις, κατά βάθος μέσα μου θα ήθελα να το κάνει, απλά σκέφτομαι το καλό του. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Αν και ποτέ δεν είχα τέτοια από την οικογένειά μου, ίσα ίσα ήταν full support και ok, άμα το κάνουν, ας πούμε. Ναι. Ποτέ δεν ήρθαν να μου πούνε πού πας, τι πας να κάνεις, ποτέ. Ήταν πάντα, ας πούμε, ο πατέρας και η μητέρα, ήταν, ξέρεις... Μου είχαν εμπιστοσύνη από μικρό, κατάλαβες. Δηλαδή, τους είχα αποδείξει ότι στέκομαι στα πόδια μου, ας πούμε, το έχω, το έβλεπαν και αυτοί με την πορεία μου, οπότε ποτέ δεν γύρισαν να μπουν εμπόδιο ή να μου πούνε το οτιδήποτε ποτέ. Ναι. Σήμερα με τους αγώνες σου που σε βλέπουν... Ναι, οκ, ευχαριστημένοι, φουλ, εντάξει. Ναι. Ναι, χαίρονται. Μπράβο, φίλε, μπράβο. Χαίρονται νομίζω πιο πολύ από μένα. Λες. Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ, ξέρεις, δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο, ότι κάνω κάτι σπουδαίο. Το κάνω γιατί μου αρέσει και γιατί με εμπνέει. Ξέρεις, όταν είμαι στην προπόνηση, μέσω από αυτό που κάνω, νιώθω ότι κάνω κάτι, ρε παιδί μου. Είναι, ξέρω, σαν να βάζω τη στολή μου και είμαι κάποιος σούπερ ήρωας εκείνη την ώρα. Κατάλαβες, νιώθω ότι κάνω κάτι. Αλλά είναι μέχρι εκεί, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, μα έχει ότι το αγαπάς. Ναι, ναι. Και το κάνεις και έχει κέφι. Αλλά για μένα, δεν το κάνω για την προβολή. Ναι, για σένα. Και ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που δεν του αρέσει η προβολή. Ναι, δεν το. Δηλαδή, έχει φορές που, άμα ήταν άλλος ρε φίλε που να παίζεις στο WAN, ας πούμε, θα είχε σκάσει τα social media του. Δηλαδή, και βλέπω ότι εσύ είσαι. Όταν έκανα το knockout, ξέρεις, αυτό το τρελό knockout, ξέρω εγώ, και είχε γίνει viral, δηλαδή μου στέλνανε από Βραζιλία, από όλο τον πλανήτη είχα repost και ξέρεις, το κάνανε, πώς λέγεται. Repost, ναι. Εμένα με πιάσε ένα άγχος. Λέω τώρα θα μου γυρίσει μπούμεραγκ αυτό το πράγμα, ξέρω. Δηλαδή το σκεφτόμουν τόσο. Οκ. Και όμως, επειδή θέλω να το συζητήσω αυτό το πράγμα, θέλω να το δείξω κιόλας αυτό το πράγμα. Πάμε στην πιο χαζή ερώτηση που μπορούσε να κάνει κάποιο. Πώς σου ήρθε, ρε φίλε, να το κάνεις αυτό το πράγμα? Εντάξει, ξέρω ότι το δοκίμασες. Ξέρω ότι το έχεις δουλέψει, ήταν αυτόματα εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το έχεις ξαναδοκιμάσει. Το έκανα, όχι σε όλους τους αγώνες μου, αλλά το δουλεύω. Το δουλεύω πολύ καιρό, έτσι. Το κάνω από εγώ μικρός. Ναι. Και ήρθε η στιγμή που απλά βγήκε την τέλεια στιγμή, το timing. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα με αυτό το λάχτισμα? Είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις στην προπόνηση. Δεν μπορείς να το δουλέψεις για να βρεις το σωστό timing, γιατί είναι τόσο δυνατό το λάχτισμα που θα τραυματίσεις την προπόνηση. Οπότε πάντα το έκανα στους αγώνες, κατάλαβες. Πάντα το έκανα εκείνη τη στιγμή. Εννοείς ότι δεν μπορείς να το δοκιμάσεις πάνω σε ένα σάκο, γιατί μπορεί να τραυματιστείς και εσύ ο ίδιος? Δεν το δούλευα, όχι, δεν το έκανα πράκτης στην προπόνησή μου. Το έκανα όταν μάθαινα αυτό το λάχτισμα, αυτή την κλωτσιά, αλλά μέχρι εκεί. Μετά δεν μπορώ να το δουλέψω στο σπάρινγκ, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες αυτό. Ρε φίλε, του έχεις ξεχυλώσει το σαγόνι, ρε. Έκανε να σηκωθεί 1/4, έφυγε με εφορείο, ήρθε τον πήρα στενοφόρο. Ήταν πολύ, πολύ σοκ. Ήτανε όντως, κάτσε, γιατί κάπου εδώ το έχω. Θυμάμαι, το έβλεπα, ρε φίλε, όταν τη είχα δει πρώτη φορά. Λέω, ποιος είναι αυτός, ρε? Και μετά λέω, α, όπα, ενώ ο Μανώλης ο Καλής, πώς του ήρθε, λέω, να κάνει αυτό το πράγμα? Εν τω μεταξύ, πριν τον αγώνα, έτσι, όταν είχα ανεβάσει το πόστο ότι παίζω με τον τάδε, ξέρω εγώ, είχα δει και αγώνες του, ήταν καλός για τη διοργάνωση. Δηλαδή, εμένα εκεί με βάλανε σαν πρόβατο, το μαύρο πρόβατο, ας πούμε, για να με κερδίσει και για να προωθήσουν εκείνον. Και μάλιστα ένας δικός μας, ένα παλικάρι Έλληνας, είχε γράψει κάτω από την αφίσα ότι παίζεις με τον τάδε. Με τον τάδε ήμασταν πριν 3 χρόνια μαζί στην Ταϊλάνδη και κάναμε προπόνηση στη ζούγκλα. Και λέω, φίλε, τώρα με ποιον με στέλνουν να παίξω, ξέρω, τι θα γίνει? Το είχα πάρα πολύ άγχος. Αλλά ήμουν πολύ συγκεντρωμένος και βγήκα. Σε είχε επηρεάσει το σχόλιο, ας πούμε? Και το σχόλιο και γενικά ο αντίπαλος, ας πούμε. Όχι, ήταν έτσι σαν άγχος, ότι ήταν ο πρώτος μου αγώνας Muay Thai, ήταν στο Λουμπίνι, και ότι έπαιζα με έναν παίχτη που ήταν ήδη έμπειρος. Είχε μια εμπειρία, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Αλλά όχι, το διαχειρίστηκα full και. Και γενικά με τους αγώνες σου στρες άρεσε? Ο αγώνας που με στρέσαρε περισσότερο από όλους ήταν ο αγώνας στο WAN, γιατί ήταν έτσι μια μεγάλη διοργάνωση και επειδή μου δώσανε πολύ δυνατό αντίπαλο για πρώτη φορά, ήταν ήδη η superstar ο TI, είχε ήδη 3 αγώνες, 2 νοκάουτ στο WAN, δηλαδή ήταν ένας παίχτης που πατούσε στη διοργάνωση, ήταν πάρα πολύ καλός. Και είναι, ας πούμε. Αλλά ήταν μέχρι να μου ρίξει την πρώτη μπουνιά. Όταν έφαγα την πρώτη μπουνιά και είδα ότι δεν είναι αυτό που περίμενα, ας πούμε, δεν είναι τόσο δυνατός όσο πίστευα, το έπαιξα, ας πούμε. Μου φύγαν όλα. Γενικά με τους Ταϊλανδούς, πώς τους βρίσκεις με τα χέρια σε αντίθεση με τα πόδια? Καμία σχέση, είναι μέρα με τη νύχτα. Όπως κλωτσάνε είναι σαν να ρίχνουμε τζάμπα, ας πούμε. Δηλαδή, αλλά χειρίζονται τα πόδια τους τόσο καλά. Δηλαδή, όπως κλωτσάνε. Όπως παίζουμε εμείς τα χέρια, είναι το τζάμπ μας, έτσι κλωτσάνε αυτοί. Ναι. Δηλαδή, χειρίζονται με την ίδια ευκολία τα πόδια τους όπως χειριζόμαστε εμείς τα χέρια μας. Κοίταξε, καταρχήν έχουν εξαιρετική τεχνική στα πόδια. Δηλαδή, ξεκινάνε από την τεχνική και μετά, αφού μάθουν τεχνική, βάζουν ταχύτητα. Ναι, το κάνουν από παιδιά και βγαίνει αυτοματοποιημένα. Δεν το σκέφτονται. Και ξέρεις τι, δεν δίνουν έμφαση πάνω σε δύναμη και η δύναμη έρχεται μετά. Δηλαδή η ταχύτητα με την τεχνική αποφέρει τη δύναμη που θέλουν. Ναι. Και εσύ είναι ότι με το λάχτισμα έχεις σκορ, ενώ με την πυγμαχία δεν έχεις. Και ήταν το παιχνίδι, δηλαδή το Muay Thai αυτό ήταν. Παίρνανε σημεία με τα λαχτίσματα, δεν τους ένοιαζε τόσο η πυγμαχία. Που είναι πολύ καλή και στην πυγμαχία τους. Είναι κάποιοι παίχτες που είναι full πυγμαχία. Ναι. Απλά τώρα με το One τι έχει γίνει? Επειδή είναι το κοφτό γάντι, επικεντρώνονται περισσότερο στην πυγμαχία. Είδανε ότι. Θέλουν να το ολοκληρώσουν. Και είδαν ότι αρχίζουν και. Επειδή κοντράρουν Ευρωπαίους, είδαν ότι αρχίζουν και χάνουν, γιατί τους λείπει η πυγμαχία. Οπότε έχουν βάλει και αυτό το στοιχείο. Ναι. Εγώ το είχα πει και σε άλλα podcast, ότι το βλέπεις ότι δεν υπάρχει δύναμη στα χέρια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός αθλητής ή μπορεί να έχει την έλλειψη των χεριών. αλλά θα στο βγάλει διαφορετικά, θα βάλει τα πόδια μέσα. Ναι, εκτός σίγουρα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι αθλητές, ας πούμε, Θαϊλανδοί, που ήταν πολύ ολοκληρωμένοι και στα χέρια, ας πούμε. Ναι, ναι, και είναι κάποιοι που είναι κούλαμπνταμ, ας πούμε. Έχει κάποια χέρια που σε χτυπάει και λες Παναγία μου. Ναι, ναι, είναι κάποιοι παίχτες που έχουν απίστευτη πυγμαχία, είναι ολοκληρωμένοι σε όλα. Λοιπόν, έχουμε εδώ το knockout. Κάπου εδώ στον πρώτο γύρο, δεν είναι. Ναι, ήμουνα έτσι πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Του δούλευες πάρα πολύ. Έκανες ένα χτύπημα στο πόδι, ένα low μέσα εσωτερικό και δούλεψες νομίζω 1, 2, 3 αυτό. Και τώρα το επόμενο νομίζω είναι. Ναι. Από εδώ. Είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα, δηλαδή είναι. Ναι. Α, το front kick. Και έπαιζα σε μια κατηγορία 60 κιλών που είναι πάρα πολλά για μένα. Ναι. Δεν με ξανά άφησαν να κάνω το λάχτισμα αυτό. Σοβαρά μιλάω. Ναι, ναι, δεν με άφηναν. Λένε ότι δεν πρέπει να ακουμπάς το χέρι. Στο Muay Thai δεν πρέπει να ακουμπάς το χέρι για να κλωτσίσεις. Δηλαδή, εγώ το έκανα ταυτόχρονα σε εκείνο τον αγώνα. Μετά το δούλεψα και το έκανα χωρίς να ακουμπάω το χέρι μου. Αλλά με κόβανε, δεν με αφήνανε. Άρα ουσιαστικά ήρθε το One και σου είπε, ας πούμε, ότι ξέρεις. Όχι, το One, στο One μπορείς να το κάνεις. Ναι. Ναι, ναι. Στο Super, ας πούμε, και στη Fairtex, στις διοργανώσεις που έχω παίξει, δεν σε αφήνανε. Δεν το ξαναδώ σε αργή κίνηση αυτό. Όσες φορές και αν το έχω δει. Ναι, ήταν. Και στον TGI το έβγαλα. Απλά ο TGI το έφαγε. Το TGI έφυγε ξυστό. Όχι, το έφαγε. Το έφαγε σόλο. Το έφαγε πάνω στο κόκαλο. Δεν το έφαγε στο πρόσωπο. Α, το τρώει στο πρόσωπο. Ναι, αλλά ακόμα και έτσι λέω. Το καθήκη πώς και. Ναι, ναι, ναι. Καλός αντίπαλος. Ναι, ναι, δυνατός. Καλός, δυνατός αντίπαλος. Είχε πέσει γερή κόντρα εκεί, ναι, σε αυτόν τον αγώνα. Και πάνω από 100 αγώνες. Εγώ είχα 3 αγώνες Muay Thai. Πώς μπορείς να παίξεις με ένα αθλητή που έχει 100 αγώνες Muay Thai, κατάλαβες. Και μέσα σε μια έδρα που ξέρεις, είναι παραδοσιακή. Ναι, ξέρεις, ναι. Ξέρεις ότι έχεις ένα μειονέκτημα κάπως. Φουλ. Και όμως και πάλι ρε φίλε ρισκάρεις και είναι αυτό που σου βγάζει το καπέλο. Ναι, εντάξει, πες, δεν μπορείς να πεις. Κάποιοι παίχτες μπορεί να έλεγαν όχι, ναι. Κάποιοι, ναι. Ξέρεις τι. Και αυτό είναι και το σωστό. Νομίζω πολλοί παίχτες που είναι σε top επίπεδο είναι επιχειρηματικά τα παιχνίδια που βάζουν. Δηλαδή δεν θα τους δεις να παίζουν με top ονόματα κάθε φορά. Δηλαδή επιλέγουν τα παιχνίδια τους, στείνονται για να μπορούν να χτυπήσουν το καλό παιχνίδι, ας πούμε. Όπως η πυγμαχία. Ναι, όπως όλοι οι μεγάλοι αθλητές το ίδιο πράγμα κάνουν. Δεν μπορείς να κερδίσεις στον DI, δεν μπορείς να κερδίσεις τον PR, στο UFC, ας πούμε, από το 0 να πας στο 100. Πρέπει να το χτίσεις όλο αυτό. Ναι. Και δεν σου το δίνουν κιόλας να το κάνεις. Κατάλαβες. Ναι, μπορεί να σε επιλέξουν σαν underdog. Ναι, αυτό. Απλά για να έλα μέσα να σε σαπίσω, ας πούμε, ξέρεις. Ναι. Όπως εσύ πήγες να σε λειτουργήσουν με τον Μεξικανό. Ναι, μπράβο. Και με τον DI το ίδιο, ας πούμε, που στο τέλος τον ρωτήσανε πόσο σίγουρος ήσουν ότι θα σηκώσει το δικό σου χέρι. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πολύ. Ήταν πολύ. Ναι. Όπως με τον Τέντζι στην Ιαπωνία, ας πούμε, δεν μπορείς να φύγεις από τους 6 αγώνες και να παίξεις με τον καλύτερο Ιάπωνα, ας πούμε, τον καλύτερο παίχτη kickboxing. Ναι. Δηλαδή, μόνο αν είσαι τυχερός και βγάλεις το νοκάουτ, αυτό το τυχερό νοκάουτ, ας πούμε, τη στιγμή. Σωστό. Διαφορετικά δεν μπορείς να τον κερδίσεις. Πρέπει να το χτίσεις. Πρέπει να το χτίσεις, ναι. Και με εξαιρέσει. Δηλαδή, εγώ χάρηκα πολύ και με την Αντωνέτη Πρίφτη που μας μπράβο, στην Ιαπωνία, όταν είχε παίξει με την. Και εκείνη την αίσθηση. Ναι. Αλλά τη βγάλω το καπέλο, ναι. Respect. Ναι, φίλε, εννοείται. Κοίταξε, εγώ. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην πυγμαχία, που είναι καλό, αλλά είναι και κακό, γιατί η πυγμαχία θέλει και πολύ χρόνο. Δηλαδή, φτάνεις μέχρι το αποκορύφωμα της καρδιέρας σου, στείνεσαι σιγά-σιγά, ώσπου μια φάση, ξέρεις ότι μετά από 20-25-28 αγώνες θα ξεκινήσεις να παίρνεις σοβαρά λεφτά. Δεδομένου ότι δεν έχεις 25-15. Αυτό ακριβώς, ναι. Κατάλαβες. Ότι έχεις ένα 25-1 ή 25-0 ή 25-3. Και 10 νοκάουτ, ας πούμε. Ναι, και έχεις και φορτώσει και νοκάουτ, ας πούμε, μέσα στο βιογραφικό σου. Και σου λένε, κοίταξε να δεις, θα ξεκινήσουμε τώρα να παίζεις με πολύ σοβαρούς αθλητές, εισάξιους με σένα, που και πριν πάλι. Ναι, εισάξιοι, αλλά θα έρθει σε ένα σημείο που να φτιαχτούν αγώνες ώστε να μπορέσουν να πουλήσουν σε pay-per-view. Και αναφέρουν και εισιτήρια μέσα. Απλά με την πυγμαχία είναι ότι άμα είναι να φτιαχτεί ένας αγώνας, δηλαδή για παράδειγμα ένας αγώνας τώρα που μπορεί εμείς σήμερα να δούμε σε ένα μήνα, να το συζητάνε εδώ και 4 χρόνια. Κατάλαβες, δηλαδή είναι και πολύ το μαρούλι, ξέρεις. Εντάξει, διαφορετικό promotion τώρα και είναι. Εντάξει. Και στην πυγμαχία, για μένα το πιο σοβαρό πράγμα που χρειάζεσαι είναι ένας καλός μάνατζερ. Δηλαδή, πέρα από τον... Σε όλα τα αθλήματα αυτό καταλαβαίνω. Θέλεις ένα μάνατζερ να σου κλείνει αυτό που λέγαμε, τα σωστά παιχνίδια. Δηλαδή, στην περίπτωση μου, αν είχα κάποιον. Ο Μίστερ Γονγκ τι μου είπε. Γιατί εγώ ήμουνα στην Fairtex. Ήμουνα στο MTA όταν πήγα. Ήμουνα στο MTA, το γυμναστήριο MTA. Έκανα προπόνηση εκεί. Έκανα τους 2 αγώνες στη Fairtex και μετά τον δεύτερο αγώνα μου δώσανε τον αγώνα στο WAN. Ουσιαστικά ο αγώνας το knockout που έβγαλα μου έδωσε το εισιτήριο για το WAN. Okay. Απλά μου δώσανε άλλο ένα αγώνα για να με δούνε, γιατί ήταν πολύ σύντομος ο πρώτος, ας πούμε. Έπαιξα το δεύτερο, τον κέρδισα και μου δώσανε τον αγώνα στο WAN. Εκεί είπα ότι πρέπει να αλλάξω γυμναστήριο, γιατί το MTA δεν ήταν τόσο καλό τότε. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν συγκρίνεται με το Fairtex, το Training Center όμως. Όχι. Είναι μεγάλο όνομα. Ναι, είναι μεγάλο όνομα και έχεις να κάνεις με πάρα πολλούς champion. Δηλαδή... Και πολλούς αθληταράδες εκεί μέσα. Δηλαδή τους ακολουθώ και βλέπω τι αθληταράδες έχει και τι προπονείς βγάζουν. Οπότε ναι, είπα ότι θέλω να αλλάξω γυμναστήριο για να μπορώ να αντέξω, ας πούμε, στο One. Και έτσι πήγα, στη Fairtex. Όταν έπαιξα τον αγώνα στο One και συζήτησα με τον Mr. Wong, τότε μου έδωσε το sponsor και μου είπε μάλιστα ότι αν ήξερα ότι θα έπαιζες, γιατί δεν με γνώριζε μέχρι πριν, ήμουνα μέσα στο γυμναστήριο αλλά δεν μου έδινε καν σημασία, γιατί ήμουν απλά ένας customers, ένας απλός τύπος που κάνει προπόνηση. Μετά τον αγώνα μου στο One μου είπε ότι δεν ήξερα ότι θα έπαιζες στο One και ότι θα σου βάζανε τόσο δύσκολο αντίπαλο για πρώτη φορά. Αν ήσουν με εμένα, δηλαδή αν σε είχα sponsor, θα σου έδινα ένα πιο εύκολο παιχνίδι. Αυτό που λέμε για τον manager. Δηλαδή θα με στείνανε διαφορετικά. Αλλά οκ, τουλάχιστον κέρδισα το sponsor και... Συγγνώμη, ένα λεπτό. Έχεις πάει στο One χωρίς manager? Ναι. Τι λες ρε φίλε? Ναι, πώς? Μόνο από το knockout. Δηλαδή έπαιξα τον πρώτο αγώνα, έβγαλα αυτό το knockout. Εντυπωσιάστηκαν, ας πούμε, και μου δώσανε τον αγώνα. Wow, ρε φίλε, αξιοσημείωτο. Ναι. Μετά από αυτό έτσι ολοκληρώθηκα σαν αθλητής, να έχω το manager μου, να έχω το sponsor μου στο γυμναστήριο. Και ο manager σου σήμερα ποιος είναι? Ήταν ο Mr. Wong. Ήταν ο Mr. Wong. Ναι, ο ίδιος. Οκ. Ωραία. Τώρα όμως προπονείσαι κανονικά στη Fairtex, δηλαδή μέχρι που ήρθες τώρα στην Ελλάδα. Ναι, δηλαδή αν γυρίσω πίσω, θα γυρίσω στη Fairtex. Τώρα είσαι σε ηλικία? Τώρα είμαι 30, τον Ιούνιο κλείνω τα 31. Γεράσαμε. Μην το λες αυτό. Ναι, τα ωραία τώρα ξεκινάνε. Ναι. Κοίτα, για μας, για τους Δυτικούς, ναι, μπορείς να το κάνεις αν δεν έχεις τραυματισμούς πάρα πολλά χρόνια, 35-37. Υποτίθεται τώρα είμαι στο πικ της καριέρας μας, πούμε. Και εγώ νιώθω ότι είμαι πολύ καλά. Νιώθω ότι είμαι πιο καλός από τα 25. Και στο καρδιό μου και, σε όλα. Νιώθω το σώμα μου πιο ανεπτυγμένο, ας πούμε. Μικά και σε δύναμη και στα πάντα. Και στα κουράγια μου. Για τους Ταϊλανδούς όμως είσαι μεγάλος. Δηλαδή δεν θα ασχοληθούν μαζί σου. Δηλαδή το ότι είχα sponsor στη Fairtex στα 30 είναι άθλος. Ήμουνα μοναδικός σε αυτή την ηλικία και δυτικός που να έχει sponsor. Έλα. Ναι. Δεν σου δίνουν σημασία γιατί ξεκινάνε 14 χρονών, ρε φίλε, να κάνουν αγώνες. Και είναι business. Δηλαδή δεν θα υπολογίσουν το ίδιο κάποιον που είναι 30 χρονών με κάποιον που είναι 20. Ο 20 έχει να προσφέρει περισσότερα και για μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με έναν 30. Δηλαδή το σκέφτονται και έτσι. Και όμως για να δυναμώσει το One έχουν φέρει θρύλους πίσω. Ναι, σίγουρα. Γιατί έπρεπε να προβάλλουν μεγάλα ονόματα. Απλά γι' αυτό γίνεται τώρα το One Lumpinee που γίνεται κάθε Παρασκευή. Γιατί είναι διαφορετικό το One Championship, το μεγάλο One, από το One Lumpinee. Ουσιαστικά ψαρεύουν αθλητές από το One Lumpinee για να τους βάλουν στο One Championship. Αυτό γίνεται. Ναι. Σταδιάρα, Ναι, το One. Θα ήθελα να δω το παλιό, το old school, το Lumpinee Stadium, αλλά οκ. Ναι. Το έριξαν τώρα, χτίσαν. Το έριξαν, κάνουν το καινούριο. Ναι. Και καλά, μεγάλη παράδοση αυτού. Ναι. Έχουν περάσει θρύλοι εκεί μέσα. Ποιοι δασκάλοι, παύλα προπονητές, έπαιξαν έτσι σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου, στην αθλητική σου καριέρα? Κοίτα, σίγουρα όσοι ήταν δίπλα μου πήρα πράγματα. Δεν κάνεις κάτι ποτέ μόνος σου. Δηλαδή από όλους έχεις να μάθεις και να πάρεις πράγματα. Σίγουρα Δάσκαλό μου θεωρώ το δάσκαλό μου από τη Ρόδο, γιατί ήταν και ο άνθρωπος που μου έλεγε «Άνοιξε τα φτερά σου». Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να πετάω, κατάλαβες. Mm. Δεν με κράτησε ποτέ πίσω να μου πει «Θα μείνεις εδώ, δίπλα μου» και πάει λέγοντας. Από την πρώτη στιγμή ήταν αυτός που μου έλεγε «Κυνήγα τα όνειρά σου». Δηλαδή «Φύγε από εδώ, εγώ μπορώ να σου προσφέρω αυτά. Αν θες κάτι παραπάνω πρέπει να το κυνηγήσεις, να πας στην Αθήνα». Και πάει... Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Που δεν το κάνουν. Δηλαδή περισσότεροι θα σε θέλουν να σε κρατήσουν εδώ, κατάλαβες. Ναι. Και με τον δάσκαλο τον Παύλο τον Καπούνη πήρα πολλά πράγματα. Πολύ καλός δάσκαλος. Και σίγουρα μετά με τον Νάσο τον Αργυρόπουλο. Νομίζω ότι και οι τρεις άνθρωποι ήταν σημείο σταθμός, ας πούμε. Ο Παύλος ο Καπούνης αποτέλεσε έτσι λίγο σημαδιακά στο ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πολλούς αγώνες στο εξωτερικό. Είναι πολύ καλός σαν αθλητή, σίγουρα, ναι. Και αυτό, ας πούμε, σου έδωσε έτσι λίγο το έναυσμα, το κίνητρο να πεις, ξέρεις, θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Όχι. Ναι, δεν το σκεφτόμουν ποτέ έτσι, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι να πιάνω τον εαυτό μου πριν ανεβω στην Αθήνα και σε ηλικία 14-15 χρονών και να βλέπα τις διοργανώσεις των Best Fighter, ας πούμε, να παίζουν Ξακουστή, Δίσκησεν, τέτοια ονόματα που ήταν τα top ονόματα τότε της εποχής. Ναι. Και να λέω, αχ, εγώ ποτέ θα παίξω, ας πούμε, σε αυτές τις διοργανώσεις. Και έπαιξα και σε μεγαλύτερες και πάει λέγοντας. Ναι. Ναι, δεν το σκεφτόμουν ποτέ έτσι. Ούτε έχω κάποιον να πω ότι είναι το είδωλό μου ή κάτι. Ναι, απλά το κάνω για μένα και όλα έρχονται. Όχι σαν είδωλο, λέω εξής. Καμιά φορά, άμα δεις τον δίπλα, ότι ξέρεις, ο δάσκαλος εδώ έχει κάνει πολλά πράγματα, έχει περάσει, κατάλαβες. Ναι. Μπορεί να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση μετά στο να πεις, ξέρεις, δεν θα με. Έχω δει πώς το κάνω. Ας πούμε, ναι, ξέρεις. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος διεκδίκησε τα όνειρά του και έκανε μια πολύ καλή καριέρα. Ναι, μάλιστα, έχει κάνει και ένα αγώνα έτσι, πιο τιμητικό πρόσφατα που τον είχαν καλέσει, νομίζω. Ναι, που κέρδισε στο I1. Ναι. Και με τον Τζόγουα υπάρχουν θρύλους και αυτός έπαιξε μαζί του στα ίσα. Ο δάσκαλος στη Ρόδο, το όνομά του? Γιώργος Ζόγκας λέγεται. Ωραία. Φτάνεις στη Ταϊλάνδη. Οι πρώτες σου σκέψεις, το μέρος που έμενες, πόσο μακριά ήταν από τις προπονήσεις σου? Κοίτα, πριν να πάω στην Ταϊλάνδη, έτσι, είχα μιλήσει και με τον Άγγελο για να με καθοδηγήσω. Διακομή. Ναι, με τον Άγγελο, γιατί ήταν ήδη εδώ, ας πούμε. Και με τη Φανή τη Μπελούμπη, που έτσι βοήθησε αρκετά. Ναι. Οπότε πήγα και βρήκα την Φανή. Προπονήθηκα στο γυμναστήριο που ήταν και η ίδια. Στο MTA ήμασταν μαζί. Με καθοδήγησε πάρα πολύ. Έτσι, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και με βοήθησε να βρω τα πατήματά μου, γιατί είναι 16 χρόνια στην Ταϊλάνδη, δηλαδή η εμπειρία, νομίζω δεν υπάρχει πιο έμπειρος άνθρωπος για αυτό το κομμάτι εκτός της Φανής, ας πούμε. Οπότε ναι, πήγα στην Ταϊλάνδη, είχα πάει, έκανα τις κάποιες μέρες λίγες διακοπές, καμιά εβδομάδα μη φανταστείς, και μετά πήγα στο γυμναστήριο, βρήκα τη Φανή, εκεί που είναι το MTA, δίπλα ακριβώς έχει ένα, το Ρόμπο λέγεται το ξενοδοχείο. Οπότε έμενα στο ξενοδοχείο και πήγαινα δίπλα στο γυμναστήριο με τα πόδια, ένα λεπτό. Οι προπονήσεις ήταν το πρωί, κάναμε μόνοι μας, δεν είχε πρωινό τμήμα. Και ήταν μόνο το τμήμα ξεκινούσε το απόγευμα. Είχα την τύχη όταν πήγα να είναι εκεί η εθνική ομάδα Ουκρανίας. Να κάναν την προετοιμασία τους εκεί και είχε παίξει και ένας Ουκρανός τότε με τον Μπόακαο στο Ράτζανταμ, στο RWS στη διοργάνωση. Και τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Οπότε είχα την τύχη να κάνω μαζί τους και να ανέβω, ξέρεις, είχα κόσμο, κάναμε sparring, έτσι, και με ανέβασε πάρα πολύ. Η προπόνηση δεν ήταν τόσο επιπονή, ήταν γιατί το πρωί κάναμε μόνοι μας, ό,τι κάναμε, και το απόγευμα ήταν τύπου 3 λεπτά, 3 λεπτή γύρι, 3 λεπτά στα πάτσα, ας πούμε, που μου κρατούσαν. Κάναμε sparring κάθε μέρα, σκινάκι, σάκους, τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ απλή προπόνηση. Ναι. Έκατσα εκεί που έκανα τους πρώτους δύο αγώνες και μετά πήγα στη Fairtex. Εκεί, όταν πήγα στη Fairtex, τα είδα όλα. Γιατί αυτό, από εκεί που έκανα 3 λεπτά πήγα στα 5 λεπτά, από εκεί που έκανα 3 γύρους πήγα στους 5, στους 8, από εκεί που το πρωί έκανα μόνος μου, έκανα το ίδιο πρόγραμμα. Στη Fairtex πώς είναι η προπονήση? Ξυπνά στο πρωί, 6:30 ώρα είναι το τρέξιμο το πρωί. Είναι 3 φορές την εβδομάδα, είναι 8 χιλιόμετρα, είναι η μικρή διαδρομή, και τις άλλες 3 είναι το Big Mountain, όπως το λέμε, που είναι 10 χιλιόμετρα. Ανεβαίνεις κάνεις μια κυκλική διαδρομή που ανεβαίνεις και ένα βουνό. Οπότε 6,5 η ώρα ξεκινάει το τρέξιμο, 8 η ώρα έχεις επιστρέψει. Στο ενδιάμεσο της διαδρομής στο τρέξιμο έχουμε ένα checkpoint που έρχεται ένας Ταϊλανδός, μας βγάζει φωτογραφία για να την ελέγξει ο Μίστερ Γονγκ ότι όντως τρέξαμε. Υπάρχει πάρα πολύ έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος. Φουλ. Ναι. Γιατί ανήκει στο camp, κατάλαβες. Πρέπει να απολογηθείς αν δεν πας για προπόνηση. Γιατί δεν πεις για προπόνηση. Κατάλαβες, γιατί δεν πας για τρέξιμο. Αν δεν το κάνεις, δεν θα σε υπολογίζουν το ίδιο. Κατάλαβες. Σοβαρό. Ναι, ωραίο, μ' αρέσει. Ναι, πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Γιατί δεν είναι εύκολο το να βάζεις τον εαυτό σου στη διαδικασία να ξυπνάει κάθε μέρα το πρωί για να πηγαίνει για τρέξιμο και να ακολουθείς όλο αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων. Οπότε 8 η ώρα γυρνούσαμε στο γυμναστήριο και ξεκινούσαμε την προπόνηση. Η προπόνηση ήταν, θα κάνεις τις διατάσεις σου και τα σχετικά, και θα περίμενες τον δάσκαλό σου, αν κρατούσε σε κάποιον άλλον στόχους, θα περίμενες τη σειρά σου. Αν είχες αγώνες, είχες πάντα προτεραιότητα. Και έχεις το δικό σου δάσκαλο. Είχε μέσα 36 κρου η Fairtex. Έχεις το δικό σου που σου κρατάει και σε προσέχει, ρε παιδί, σου κάνει τα μασά σου, θα σε περιποιηθεί. Η γύρη είναι 5 λεπτή. Είναι και αυτός που θα είναι στη γωνία μετά μαζί σου? Όχι πάντα, γιατί δεν έχουν δίπλωμα οι περισσότεροι. Οπότε ξέρεις, αυτός που έχει δίπλωμα, αυτός είναι που θα σε πάρει, που μπορεί να μιλήσει λίγο αγγλικά για να συνεννοηθεί με τους αθλητές. Περισσότεροι δεν μιλάνε αγγλικά, η κρού, ας πούμε, είναι πολύ λίγοι. Στα 36 άτομα μιλούσαν, ξέρω, 3 άτομα, κάπως έτσι. Οπότε ναι, 5 λεπτή γύρι, ήταν 5 γύρι, κάναμε 3 full, δηλαδή ναι, 3 γύρους των 5 λεπτών Muay Thai, δηλαδή όλα, και 2 πυγμαχίας. Αν είχες αγώνα, πήγαινε στους 8 γύρους με 10 γύρους. Είχαμε 2 Φιλιππινέζους που κάναμε την πυγμαχία μας, και μετά έκανες ανάλογα αν έβρισκε κάποιο ζευγάρι, έκανες sparring μαζί του αν ήθελες, μέχρι να πάει και μισή, δηλαδή 9:30, που θα μπαίναμε στο clinch. Δηλαδή μια μισή ώρα ήταν αυτό που σου είπα, και μετά το τελευταίο μισάωρο ήταν το clinch. Ξεκούραση, πήγαινες στο σπίτι, έτρωγες λίγο, κοιμόσουνα, 2,5 ώρα, ξανά το ίδιο πρόγραμμα. 5 λεπτά, 8 ή 15 λεπτά και πάει λέγοντας. Ήταν περίπου 6 ώρες η προπόνηση την ημέρα, Δευτέρα, Σάββατο. Wow. Ναι. Wow. Και μ' αρέσει με τώρα, ξέρεις. Ναι. Κοίτα, όταν έφυγα από το MTA και πήγα στη Fairtex και είχα μόνο 3 εβδομάδες για να παίξω στο WAN, δηλαδή ήταν και αυτό ένα πρόβλημα, γιατί έπρεπε να προσαρμοστώ. Δηλαδή τις πρώτες 2 εβδομάδες ήμουνα όχι απλά νεκρός, λέω πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, πώς δεν βγαίνει. Δηλαδή νιώθα ότι δεν θα την παλέψω, ας πούμε. Αλλά μετά τις 2 εβδομάδες, ξέρεις, βρήκα τα πατήματά μου. Οι Ταϊλανδοί, ξέρεις τι κάνουν. Οι Ταϊλανδοί ξέρουν το πώς να διαχειρίζονται την ενέργειά τους στα πατς. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουν πατς, τα βάζουν όλα, φουλέντες. Ναι. Εγώ έκανα αυτό το λάθος. Έχω μάθει να δίνω το 100% πάντα και ξέρεις, πίεζα πάρα πολύ τον εαυτό μου μέχρι που κλάτερνα και πάλι από την αρχή. Ξέρεις, οι Ταϊλανδοί ουσιαστικά δουλεύουν το τσεκ. Ναι. Καταλαβες. Για αυτούς είναι ένα εθνικό σπορτ το οποίο. Δεν σημαίνει αποκλειστικά ότι. Ξέρεις, καταρχήν δεν έχουν συναισθήματα. Χωρίς αυτό να ακούγεται βάρβαρο. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορείς να συμφωνείς μαζί μου. Όπως όλα τα σπορτ, που άμα βγάζεις συναίσθημα μέσα, μιλάμε απλά για θυμό. Η ένταση. Ναι. Βάζεις ένταση μέσα. Αν βάζεις ένταση, την ένταση του kickbox, δεν θα σου βγει σε καλό. Θα σκάσεις από μόνος σου. Καταλάβες, θα σφίξεις από μόνος σου, θα γαλακτώσεις από μόνος σου. Στο φορείς το λέγει αυτό το πράγμα που βάζει, ο άνθρωπος βάζει φοβερή δύναμη πάνω του, αλλά γνωρίζει που είναι τα όρια του. Αυτό μου το είχε πει, θυμάμαι που είχαν πάει φαΐ με τον Άντι Σάουαρ και μιλούσαμε, και μου έλεγε ο Άντι ότι ουσιαστικά σε τέτοια παιχνίδια, τα οποία ακόμα και τα παιχνίδια που φοβάσαι, πάρε τους γρήγορους πόντους που χρειάζεσαι. Φοβερή κουβέντα, φίλε. Τα παιχνίδια που φοβάσαι, πάρε γρήγορα τους πόντους που χρειάζεσαι. Μου λέει, εγώ ξέρεις πόσα παιχνίδια από το φόβο μου. Γιατί ξέρεις, μου λέει στην προ-ίντερνετ εποχή, όταν ακούγες ότι θα παίξεις με ένα όνομα και έρχεται ο ένας και σου λέει, αυτός είναι καλός, ο άλλος είναι καλός, ο άλλος είναι καλός. Κατάλαβες, αμέσως το τέρας εξογκώνεται στον εγκεφαλό σου, γίνεται από τόσο τόσο. Ξαφνικά αυτός τον βλέπεις και λες είναι μύθιος. Άρα μου λέει πάνω στο φόβο μου, εγώ έπαιρνα συνεχώς και χτυπούσα συνεχώς γρήγορα low, εσωτερικά, εξωτερικά low, μάζευα πόντους, μάζευα και στο τέλος τι γίνεται. Η ψυχολογία του βλέπει απέναντι του έναν αθλητή το οποίο συνεχώς του παίρνει πόντους και τι γίνεται. Αυτό είναι που έχει το θέμα. Αυτό είναι που έχει το θέμα. Στο τέλος της ημέρας είναι ένα σπορτ. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Και ουσιαστικά συμφωνώ με αυτό που μου λες, ότι ξέρεις, οι Θαϊλανδοί το βλέπουν πολύ διαφορετικά το πράγμα. Ναι, αυτό ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Πριν τον αγώνα, ξέρεις, εγώ να κάνω ζέσταμα, να χτυπήσω λίγα πατς, να ανεβάσω λίγο το καρδιαναπνευστικό μου για να μπω έτοιμος μέσα στον αγώνα, να μην σκάσω, ας πούμε. Mm. Δηλαδή είχα αυτό στο μυαλό μου. Και οι Ταϊλανδοί ξάπλωναν, τους κάναν λίγο, λίγο μασάζ με το Thai oil, κάναν λίγο stretching, λίγο σκιαμαχία και καθόντουσαν. Δηλαδή κάθεσαι εδώ και απέναντί σου κάθεται ο αντίπαλος σου. Είσαι η μπλε γωνία, κόκκινη γωνία και είστε ο ένας απέναντι από τον άλλον σε κατάσταση ηρεμίας μέχρι που φωνάζουν το όνομά σου και βγαίνεις να παίξεις. Κάτι τελείως, εμείς το προσεγγίζουμε τελείως διαφορετικά οι δυτικοί. Όταν ξεκίνησα να το κάνω αυτό το πράγμα, είδα ότι και δεν σκάω μέσα στον αγώνα, δηλαδή δεν χρειάζεται να ανεβάσω τους παλμούς μου για να βγω να παίξω και ήμουνα πιο ήρεμος. Γιατί καθόμουν στην καρέκλα, προετοίμασα τον εαυτό μου για τον αγώνα, σκεφτόμουν την ώρα που θα περπατήσω, το οραματιζόμουν. Και μου έβγαινε καλύτερα και στον αγώνα. Δηλαδή, είναι ο στρες, δεν έσκαγα και ήμουν πιο χαλαρός. Μπήκε στην νοοτροπία τους. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Στην νοοτροπία τους. Και αυτό που λες, δεν έχουν συναισθήματα, ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή, έτσι ελέγχουν τον εαυτό τους και δεν τους νοιάζει. Αν ανεβαίνουν, παίζουν, χάσανε, δεν είναι όπως. Εγώ ψυχολογικά, με τον Τέντζι, όταν είχα χάσει, είχα ψυχολογικά 2 χρόνια. Το σκεφτόμουν κάθε μέρα. Τώρα έχανα και έλεγα, ρε γάμο το γιατί. Δηλαδή, με έπαιρνε πάρα πολύ από κάτω. Δηλαδή δεν τους νοιάζει. Χάνουν, κερδίζουν, οκ, τους νοιάζει να παίξουν καλά, αλλά. Οι Ασιάτες γενικά είναι η νοοτροπία τους έτσι. Και στην Κίνα που κάνουν το σάντα. Το σάντα, ρε φίλε, που είναι πολύ σκληρό άθλημα. Mm-hmm. Νομίζεις ότι θα είναι το αντίθετο και ότι θα υπάρχει αυτό το βάρβαρο και είναι. Ζαμανφού, ζεν, πολύ ζεν. Καταλαβες, σε αντίθεση με εμάς τους δυτικούς, οι οποίοι βάζουμε πρώτα το συναίσθημα. Πρώτα βάζουμε συναίσθημα αμέσως. Το λέω πολλές φορές. Γιατί σου φταίει ο αντίπαλός σου. Γιατί πρέπει να κάνεις το καραγκιουζιλίκι πάνω στο. Ξέρεις που βλέπεις κάποτε σε κάτι διοργανώσεις, ας πούμε, είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε χώρα εδώ στην Ευρώπη, ας πούμε για την Ευρώπη. Α, πάμε για το UFC, άστο αυτό. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό, δηλαδή για να μαζέψεις τα εισιτήρια που θα αναγκαστείς εσύ να βγεις στους δρόμους να πουλήσεις. Πρόσεξε με. Πας να χτυπήσεις ένα άλλο που έχεις απέναντί σου που είναι στη ζυγαριά και κάνεις κάτι διάφορα. Λες και έχεις κόντρες μαζί του που ουσιαστικά τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να τον ευχαριστείς που είναι εκεί, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορείς να παίξεις. Άρα θα πάρεις και 100, 200, 300, 500 ευρώ εδώ στην Ελλάδα. 1.000 ευρώ να πάρεις εδώ στην Ελλάδα. Ευχαρίστησέ το. Γιατί χωρίς αυτό σήμερα θα ήσουν εδώ. Ναι, σίγουρα. Και στο τέλος, ναι, το κάνεις για σένα και είναι ένα άθλημα. Δηλαδή. Ένα άθλημα, ναι. Και χαίρομαι που το λες αυτό πραγματικά, γιατί ξέρω ότι μας ακούει και ένα παιδάκια και νεαροί γενικά αθλητές που καλό είναι να παραδειγματίζονται. Τα μαχητικά αθλήματα μπορούν να είναι πολύ πιο όμορφα από όσο εμείς πιστεύουμε. Είναι ένα άθλημα. Ναι, και νομίζω πιο βαρβαρό είναι το ποδόσφαιρο. Παρά τα μαχητικά αθλήματα. Τι να λέμε τώρα. Ναι, για παράδειγμα τώρα το ποδόσφαιρο. Παράδειγμα, ναι, εντάξει. Υπάρχουν και παιδιά μέσα στο ποδόσφαιρο που είναι ευγενέστατοι. Σεβαστικά και πάει λέγοντα. Αλλά δυστυχώς οι οπαδοί που τους ακολουθούν είναι εμβολιασμένοι. Ναι, κάνουν λίγο βάρβαρο το άθλημα, ας πούμε. Ναι, ρε φίλε, πας στο γήπεδο και λες τι έκανε σήμερα. Θα πάω να βρίσω τη μάνα του αντιπάλου. Ναι, να τσακωθώ. Θα τσακωθούμε, ναι, θα τους πούμε και δεν υπάρχουν και αντίπαλοι. Φωνάζουμε, δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Κάποτε γελάω και λέω. Ρε φίλε, στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο τι είναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο πας, δεν έχει αντιπάλους, βρίζεις οτιδήποτε ιερό στους αντίπαλους, χωρίς να είναι εκεί, μόνο εσείς είσαστε. Περνάτε ωραία. Τίποτα, τσακώνονται μόνοι τους. Μετά μια φάση φωνάζεις εσύ στους 11 ξένους παίχτες της ομάδας σου. Βρίζεις και λίγο τους δικούς σου. Άμα φας τέρμα, ρε φίλε. Ξεκινάνε, κοίτα. Αλλά ουσιαστικά πολλές φορές έχει μια ομάδα. Μου έχει τύχει να δω ομάδα με 11 ξένους που λένε να φωνάζουν στα ελληνικά, ξέρεις, ή οτιδήποτε. Πάμε για ένα γκολ. Όχι, πάμε για ένα γκολ. Okay. Άλλο δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι λίγο ακραίο. Όταν ήταν ο Άγγελος εδώ, πριν μια εβδομάδα, γιατί έχει τον αγώνα τώρα όταν θα βγει το επεισόδιο αυτό, ο αγώνας έχει ήδη τελειώσει, αλλά τέλος πάντων. Και μιλούσαμε, ήρθε εδώ και τον είδα και του λέω, θα σ' άρεσε η Ταϊλάνδη, του λέω, σαν τρόπο ζωής, και μου λέει, περνάω υπέροχα, μου λέει. Στην Ταϊλάνδη, Ναι, στην Ταϊλάνδη. Okay. Και ήθελα να σε ρωτήσω για σένα, αν σου έχει αρέσει αυτή η χώρα, δηλαδή που να λέγες, θα ήθελα να μείνω ακόμα λίγο, ασχέτως αν... Κοίτα, θα επιστρέψω πίσω. Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου να μένω εκεί για πάντα. Και αν με ρωτάς αν μου αρέσει και σαν χώρα, ναι, αλλά... μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Μου αρέσει η ποικιλομορφία που έχουμε. Μου αρέσει το ότι έχουμε 4 εποχές. Δηλαδή στην Ταϊλάνδη αυτό το πράγμα μόνο ζέστη με κούρασε. Και υγρασία. Υγρασία όχι τόσο, αλλά ήθελα λίγο. Ναι, γιατί τη συνηθίζεις. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά ήθελα τις 4, ήθελα λίγο την αλλαγή, ας πούμε. Κατάλαβες, να κάνει το κρύο. Τα βουνά, ας πούμε, δεν έχουν, είναι flat εκεί πέρα. Δηλαδή για να δεις βουνό πρέπει να πας στη Τσιάνγκ Μάι που είναι στην άλλη άκρη της τέτοιας. Δηλαδή όλα αυτά μου έλειπαν από την Ελλάδα. Σου είχε λείψει και φρέντο εσπρέσο. Μου είχε λείψει, δεν έπινα, τώρα το ξεκίνησα. Το λέω μόνο αυτό, ελληνικό, είχαμε κουβέντα πριν. Αλλά ξέρεις τι, όποιος ερχόταν στην Ταϊλάνδη έτσι να με επισκεφτεί και με ρωτούσε τι θέλεις. Ναι, εγώ έλεγα φέρ μου κανένα βιβλίο και κανένα ελληνικό καφέ. Και μου φέρνανε. Όταν έφυγα συνειδητοποίησα ότι είχα ένα Xbox στο σπίτι. Και λέω τι χάζος, γιατί δεν τους έλεγα να μου φέρουν το Xbox και εγώ σκεφτόμουν τον ελληνικό καφέ, ξέρεις, για να περνάω λίγο τον ελεύθερο μου χρόνο. Α, ναι, τι μπάλεψα. Από βιβλία. Φίλε, κοίτα, το πρόγραμμα μου πώς ήταν, όταν τελείωνα την πρωινή, την πρώτη συνεδρία, τέλος πάντων, την πρώτη προπόνηση στο σχολείο, γυρνούσα στο σπίτι, παρακολουθούσα τη Μαρία Ευθυμίου που είναι ιστορικός στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που έχει κάποιες συνεδρίες για την παγκόσμια ιστορία, την ιστορία των θρησκειών και τη σύσταση του ελληνικού έθνους. Οπότε παρακολουθούσα αυτά τα πράγματα, το είχα σαν πρόγραμμα. Μετά κοιμόμουν, ξυπνούσα, έκανα και 1 ώρα αγγλικά μάθημα και το βράδυ διάβαζα τα βιβλία μου από Καζαντζάκη, που μου είχε φέρει ο Κλένθι ο φίλος μου, διάβαζα το Σκογεύσκι, ό,τι. Κατέβηκε σε το Σκογεύσκι, Ναι, εντάξει. Ποιο, έγκλημα και τιμωρία. Το υπόγεια είχα διαβάσει. Πλάτων, πολιτεία, ναι. Ιδίως και πολιτεία, μπράβο ρε φίλε. Καλά, εντάξει, βαριά φιλοσοφημένα βιβλία αυτά. Εντάξει, ό,τι πιάναμε εκεί πέρα, Ωραίο. Μόνο και μόνο που κάτι κρατάς και ξέρεις τι, το γυμνάζουμε το σώμα, πρέπει λίγο να βάζουμε και το μυαλό μας να δουλέψει. Πιο δίκαιο δεν μπορείς να έχεις. Να σου πω για τη Μαρία Ευθυμίου ότι κατέβαινε στην Κύπρο πριν 1 μήνα. Την αγαπώ. Θα ήθελα πολύ να την έχω στο podcast. Μαρία Ευθυμίου, άμα ακούς αυτό το επεισόδιο τώρα που μιλάμε για Muay Thai, έλα στο επεισόδιο. Νομίζω ότι σε έστειλα. Δεν θυμάμαι αν της είχα στείλει, ρε φίλε. Και κάνω μια προσπάθεια να την έχω κάποια στιγμή. Ξέρω ότι πάει σε άλλα podcast και λέω μπορεί να έχει κουράσει η γυναίκα, να νομιώθει ότι κουράζει. Κατεβαίνω Κύπρο. Μία μέρα, 24 ώρες ή 1,5 μέρα. Για κάτι δουλειές που είχα. Εγώ είμαι από ένα μέρος που ονομάζεται, ένα χωριό που ονομάζεται Παραλίμνη. Παρά τη λίμνη, δηλαδή από τη λίμνη. Και παίρνω ένα μήνυμα στο Viber από έναν διευθυντή ενός λύκειου σχολείου, γνωστός, ο κύριος Σεργίου, και μου λέει, ξέρεις, απόψε υπάρχει αυτή η διάλεξη και είναι κάποια κυρία, άμα την γνωρίζεις, κοπιάσει. Και λέω, πώς γίνεται ρε φίλε τώρα, που ξέρει ότι είμαι στην Κύπρο, πού βρήκε το τηλέφωνο μου, γιατί μου στέλνει στο Viber, πού ξέρει ότι μου αρέσει η Ευθυμίου. Πάω και λέω, κοίταξε να δεις που θα μου βγει για podcast. Πάω στο συνέδριο που υπήρχε, που ήταν η Μαρία Ευθυμίου, που την είχαν καλέσει συγκεκριμένα σε αυτό το χωριό εκείνη τη μέρα που βρέθηκα εγώ. Κανά μισάωρο πριν τελειώσει, αναγκαστικά είχα ένα σοβαρό meeting με ένα από τους λογιστές μου και δεν μπορούσα να το χάσω, ρε φίλε, γιατί ξέρεις, γι' αυτό τους λόγους πήγα. Έφυγα τα τελευταία 30 λεπτά, αλλά σου λέω ότι άμα έμενα θα πήγαινα, ας πούμε, να κάνουμε μια κουβέντα, ξέρω εγώ, και να το κλείναμε. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι ήταν αυτό το πράγμα, ήταν καρμικό. Δηλαδή από τις 365 μέρες του χρόνου. Έτυχε τη μέρα και φοβερή. Ναι. Η γυναίκα ξέρει ιστορία. Δηλαδή. Ναι, ξέρει ιστορία. Respect. Respect, Ναι. Και ωραίο κομμάτι ιστορία. Αν γνωρίζεις ιστορία, ξέρεις γιατί. Μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά για την ανθρώπινη ψυχολογία, για τα πάντα. Μιλούσε για την νεότερη ιστορία την ελληνική, δηλαδή από το Βυζάντιο και μετά, και έλεγε πολύ ωραία πράγματα που σε αυτούς που αρέσει η ιστορία και θέλουν να πηγαίνουν πίσω να μαθαίνουν κάποια πράγματα είναι πολύ. Σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μα καταλαβαίνεις το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Και η ιστορία υπάρχει, δηλαδή και τώρα. Υπάρχει ιστορία. Γράφει τη ιστορία συνεχώς. Ξέρεις, μετά από χρόνια θα λένε τα χρόνια του COVID. Αυτό ακριβώς, ναι. Και ξέρεις, ακόμα και σε εμάς, στο μικρό κόσμο. Δηλαδή, λες πράγματα που κάνεις τώρα, λες μπορεί να μην ήταν σωστή απόφαση. Ή περνάνε κάποια χρόνια και λες αυτό που είχα κάνει τότε με έφερε στο σημείο που είμαι τώρα, ας πούμε, που δεν το καταλαβαίνεις όταν το κάνεις. Έτσι είναι, αυτό είναι η ιστορία. Έτσι ακριβώς. Άρα σ' αρέσει έτσι να γυροφέρνεις την ιστορία. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία και γενικά να μαθαίνω έτσι καινούργια πράγματα. Έβλεπα συνεντεύξεις από διάφορα, από ράπερ μέχρι κωμικούς, από μεγάλους προσωπικούς. Βιογραφικά, ναι. Ναι, δηλαδή μου άρεσε έτσι να βλέπω καινούργια πράγματα. Εμένα που η ιστορία μου αρέσει πολύ, τώρα τελευταία καταπιάστηκα με την ελληνική. Δηλαδή διάβαζα το Μακριάνι τα αποφθέγματα, μου αρέσει και τα είχα ξανακούσει παλαιότερα σε ηχητικό. Ενώ που κάποιος τα είχε, μαγνητοφωνήσει. Μ' αρέσει πολύ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και ο πρώτος, ας πούμε. Όχι γιατί μ' αρέσει το αίμα το βαμμένο, ξέρεις, όλο αυτό το σύμπλεγμα που έχει γίνει. Απλά μ' αρέσει γενικά να μελετώ την ιστορία, μ' αρέσει να πηγαίνω πίσω. Πάρα πολύ ντοκιμαντέρ. Ναι, όλα αυτά είναι. Τώρα η γυναίκα μου θα είναι 4-5 μέρες κάτω στην Κύπρο με το παιδί και μετά πάω να τους βρω εγώ για το Πάσχα. Και μου λέει, χαίρε, απολαύσεις τις. Φαντάζομαι ότι θα κάνεις τα βράδια, θα κάνεις εδώ με Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Σου ψυχόρε, τι λες. Ανομαλία. Ναι. Στη Ταϊλάνδη, φαγητό, φίλους, έξοδος κάπως, κοινωνική ζωή. Ναι. Το φαγητό τους μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ καυτερό. Πάρα πολύ καυτερό. Δηλαδή πρέπει να το συνηθίσεις λίγο. Ναι. Αλλά είναι πολύ γευστικό. Η ζωή είναι πάρα πολύ φτηνή. Δηλαδή έχεις την πολυτέλεια να περάσεις και πολύ φτηνά. Δηλαδή να σου βγαίνει η μέρα σου 5-6 ευρώ. Αλλά και να μην σου φτάνουν και όσα λεφτά και να έχεις. Δηλαδή έχει αυτό το ωραίο η Ταϊλάνδη. Ότι έχεις πολλές επιλογές, ρε παιδί μου. Ναι. Που εδώ δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν γύρισα πίσω και είδα τις τιμές και τη ζωή την είχα ξεχάσει, να πούμε, λέω, υπάρχει μεγάλο χάσμα, μεγάλη διαφορά. Το φαγητό τους πολύ ωραίο. Κόσμο γνώριζα έτσι μέσα από το γυμναστήριο, που ήταν παιδιά από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχω φίλους από Κίνα, Τζαμάικα, Γερμανία, από όλο, πραγματικά από όλο τον κόσμο. Με τους Ταϊλανδούς είδα ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά στην κουλτούρα μας. Δηλαδή ένιωσα ότι πιο πολύ συνεννοούμε με ένα Ταϊλανδό και ας μην μιλάμε την ίδια γλώσσα, ας μην μπορούμε να συνεννοηθούμε γιατί δεν μιλάνε ούτε αγγλικά, παρά με ένα Γερμανό που μπορούμε να μιλήσουμε σε μια κοινή γλώσσα. Φίλοι, είμαι έτοιμος να σου πω παρά με ένα Γερμανό τώρα. Ναι. Γιατί είναι ψυχρός λαός, οι Ταϊλανδοί έχουν το καλαμπούρι, δηλαδή θα έρθουν, θα σε πειράξουν. Είναι πειραχτήρια. Δηλαδή και είναι από και 50-60 χρονών που ήταν κάποιοι κρού, ξέρεις, έρχονται και σε πειράζουν οι ίδιοι. Θα σε φιλέψουν όταν κάθε Κυριακή που κάνουν barbecue, ας πούμε, ή όταν κέρδιζε κάποιος παίχτης στο WAN, κάνανε barbecue όλοι μαζί. Σου λέγανε, έλα εδώ, ξέρω εγώ, να φας. Το έχουν πάρα πολύ. Αυτό είναι πιο ζεστή, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Είμαι στη Ταϊλάνδη. Συγγνώμη, είμαι στην Πορτογαλία. Ωραία. Πάμε σε ένα μέρος που ήταν εκκλησία που καταστράφηκε από το σεισμό του 1700 κάτι. Στη Λισαβόνα. Και καθόμαστε οικογενειακώς σε ένα τραπέζι για φαγητό και δίπλα μας είναι ένα ζευγάρι Γερμανοί και ένα ζευγάρι Αμερικάνοι. Και κάνουμε κουβέντα με τους Αμερικάνους ασυναίσθητα, γιατί οι Αμερικάνοι είναι ζαμανφού και αυτοί, ξέρω εγώ, μπλαμπλάδες εμείς, και είναι οι Γερμανοί μέσα στη μέση. Ο Γερμανός έχει πει τα ποτά του, τις μπύρες του εκεί, ο Αμερικάνος εκεί τις μπύρες του. Εγώ αλκοόλ δεν πίνω, εντάξει, κάπως το γυρόφερνε ένα ποτήρι κρασί κάπως εκεί. Μπαίνει ο Γερμανός μέσα στην κουβέντα και μου λέει, άκουγε ότι είχα ζήσει στην Αμερική, ξέρω, μου λέει, πού άλλο θα ήθελες να ζήσεις, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, γιατί έλεγα ότι θα ήθελα να ζήσω και στην Νορβηγία κάποια φάση, ή στη Δανία ή Σουηδία, να ζήσω και αυτό το επίπεδο. Και μου λέει, Και του λέω εγώ από ευγένεια, του λέω, ξέρεις, και η Γερμανία, του λέω, θα με ενδιαφέρει και η Γερμανία. Φίλε, και άκου τι μου λέει. Ξέρεις, εμείς, μου λέει, ας το πω στα ελληνικά, εμείς στη Γερμανία είναι πολύ ψυχρό το κλίμα και δεν μιλάω για τον καιρό. Στο είπε ο ίδιος, ναι, ρε φίλε, μου το είπε ο ίδιος, ρε φίλε. Ναι, ναι. Είναι η κουλτούρα τους έτσι, ξέρεις. Ναι, δεν θέλουν πολλά. Και τα λένε όλα, δηλαδή άμα τους πειράξει. Είναι ομοί, κατάλαβες, δηλαδή. Θα το πω. Πολύ όμως λαός. Ναι, ναι. Ξέρεις, και είναι ψυχρή, δηλαδή είναι έτσι, είναι ναι. Γέννημα. Είναι προτεστάντες, όπως θα λέγει η Μαρία Ευθυμίου. Ναι. Σωστό, σωστό, ωραίο. Άρα έχεις φτιάξει ένα ωραίο κλίμα στη Ταϊλάνδη. Ναι, ναι, ναι. Είναι και ένθερμος λαός, ξέρεις, δεν είναι λαός που... Γενικά είναι θετικός κόσμος. Ναι, είναι πάρα... Ξέρεις τι, όταν γύρισα από εκεί, γύρισα, ας πούμε, Παρασκευή, Κυριακή. Ήμουνα στο σπίτι, ησυχία έξω, εδώ στην Αθήνα, στο Περιστέρι που μένω και σε ένα φίλο μου. Άκουγα τα πουλάκια απ' έξω. Μετά από λίγο μιλούσε ένα στο τηλέφωνο. Παναγία, τσακωνότανε, ξέρω. Και λέω, ρε φίλε, αυτό μου έλειψε από την Ελλάδα, ξέρω. Αθανάτη, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή. Ναι. Ξέρεις, εκεί όσο καιρό και αν ήμουν, δεν είδα μία φορά αυτή την ένταση, δεν την είδα από τους Ταϊλάνδους. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν κορνάνουνε στον δρόμο, θα σου παραχωρήσουν, έχουν οδική συμπεριφορά. Εδώ, ξέρεις, βλέπω πάρα πολύ ένταση από εμάς. Δηλαδή, το έχουμε πολύ, είμαστε πολύ σφιγμένοι, δεν ξέρω. Είμαστε πολύ αγχωμένοι, είναι όλα αυτά. Στον Ταϊλανδό, άμα πας στο σούπερ μάρκετ και βιάζεσαι, θα σε κοιτάξει η ταμείας και θα σου πει σαμπάι, σαμπάι. Και καλά, χαλάρωσε, ηρέμησε. Κάλμαρε και λίγο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή ζουνε σε ένα τέτοιο ρυθμό. Μπαίνεις μέσα σε μαγαζί να ψωνίσεις και ο άλλος κοιμάται. Αυτός που έχει το μαγαζί κοιμάται, ξέρω. Το ξυπνάς, εξυπηρετεί και ξανακοιμάται. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Τι ωραίο πράγμα. Ναι, έχουν μια χαλαρότητα. Ξέρεις τι, υπάρχουν αυτές οι χώρες. Το Βιετνάμ είναι έτσι. Το Λάος είναι έτσι. Καμπόντια είναι έτσι. Που. Δεν την παίρνουν τη ζωή πολύ σοβαρά. Ναι, ναι, είναι λίγο πολύ έτσι. Δεν την παίρνουν πολύ σοβαρά τη ζωή. Και γενικά, να σου πω κάτι, τι κόστος έχει να είσαι αρνητικός μια ζωή και μια ζωή με στην τοξικότητα και με στα νεύρα. Ναι, ναι, ναι. Που πραγματικά και αυτό το ότι ακούω εδώ δεν έχουμε, ξέρω. Που λένε είναι δύσκολα, δεν έχουμε, δεν μας φτάνουν. Δεν έχουμε ζήσει σε φτωχή χώρα για να δούμε το τι σημαίνει. Χώρα. Δεν είναι τριτοκοσμική, είναι αναπτυσσόμενη, αλλά. Και ο κόσμος ζει φτωχά, δηλαδή το βλέπεις ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να βγάλουν δίπλωμα, να αγοράσουν ένα όχημα. Βολεύονται με ένα μηχανάκι 10 άτομα, ας πούμε. Ή τρώνε κάθε μέρα ρύζι με κοτόπουλο γιατί δεν έχουν να πάνε να φάνε κάτι άλλο, ας πούμε. Και δεν θα τους δεις να γκρινιάζουν, να μουρμουράνε. Τώρα εδώ βλέπω γκρινιάζουμε γιατί δεν έχουμε να πάρουμε από το iPhone το 13, το 14. Αυτό δεν είναι πραγματικά, δεν έχω, ας πούμε. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε τα πάντα. Ναι, απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας, ας πούμε, με τους. Οι Ευρωπαίοι συγκρίνονται μεταξύ τους. Με τους Γερμανούς, ας πούμε, με τους Ολλανδούς που έχουν έτσι ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Αλλά γι' αυτό λέω πρέπει να μαθαίνουμε και ιστορία, γιατί να μάθουμε να σκεφτόμαστε λίγο πιο σφαιρικά, ας πούμε. Κατάλαβες. Μιλάς πολύ σωστά. Ναι. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά και μου αρέσει αυτό. Ξέρεις, είσαι πολύ σωστά τοποθετημένος. Πάρα πολύ σωστά. Και να σου πω κάτι, μ' αρέσει που έκανες και αυτό το ταξίδι, που θα συνεχίσεις να το κάνεις και είμαι σίγουρος ότι αυτό το ταξίδι θα σου ανοίξει και άλλες πολλές πόρτες σε άλλα ταξίδια. Γιατί ανθρώποι σαν εσένα που δεν φοβούνται να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, να ρισκάρουν, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Πραγματικά όχι. Δε. Ναι. Δηλαδή, χάνεις, θα χάσεις την ασφάλεια που έχεις τώρα, αλλά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα δημιουργήσεις μια καινούρια κατάσταση, ας πούμε. Σωστό. Και ποτέ δεν είσαι χαμένος, ποτέ. Δηλαδή, χαμένος θα είσαι άμα δεν ρισκάρεις, γιατί μετά θα μετρώει μια ζωή γιατί δεν το έκανα. Άμα καταλήξεις σε έναν καναπέ, καναπεδοκένταυρος. Ναι, ναι. Να λες όταν εγώ και αν εγώ και θα εγώ. Ναι. Και... Εντάξει, όλους μπορώ να τους καταλάβω γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν το κάτι παραπάνω, δεν θέλουν να ζορίζονται, δεν θέλουν να ρισκάρουν. Τους αρέσει αυτή η ασφάλεια που έχουν και μένουν μέχρι εκεί. Απλά ταυτόχρονα τους αρέσει και να γκρινιάζουν και να. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες, ναι, είναι μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Αλλά οκ. Μέσα από όλο αυτό το ταξίδι στα μαχητικά, μέσα από τις νίκες, μέσα από τις ήττες. Τι έχεις μάθει σαν άνθρωπος και πώς αυτός έχει εξελίξει. Κοίτα, πιστεύω ότι και έχω πιάσει τον εαυτό μου να κερδίζω περισσότερο από μία ήττα παρά από μία νίκη. Γιατί μέσα από τις νίκες επαναπάβεσαι και νιώθεις σιγουριά για τον εαυτό σου. Ενώ όταν χάνεις, βάζεις τον εαυτό σου στη διαδικασία να εξελιχθεί και να πει γιατί έχασα, τι έκανα λάθος και να επικεντρώνεσαι περισσότερο στον εαυτό σου πάλι και να εξελίσσεσαι, ας πούμε. Οπότε, ναι, αυτό. Σου είπα ότι είχα καλεσμένο τον Φώτη Ζησιμόπουλο, ο οποίος έχει κάνει φοβερούς αγώνες και στο Σπάρταθλον, που το έχει κάνει δικό του σχεδόν τα τελευταία χρόνια, και μου λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι έχω μάθει, και άλλα παιδιά μου το λένε, αλλά μου λέει, έχω μάθει ρε φίλε, ότι οι αγώνες που έχω χάσει βασικά, έχω μάθει περισσότερα πράγματα, ναι, παρά αγώνες που έχω κερδίσει, γιατί ξέρεις, η νίκη σου δίνει απλά την επιβεβαίωση ότι και είμαι καλός, το έχω, ας πούμε, πάμε. Και υπάρχει και το κράβωμα του κόσμου από γύρω που βάζει ένα περιτύλιγμα που λες, οκ, πάμε στο επόμενο, πάμε στο επόμενο, βρέσουμε κάτι άλλο, βρέσουμε κάτι άλλο. Κατάλαβες, ενώ η ήττα ξανά σε σκέψη. Ξανά, λες, τρώγε για 2 χρόνια, έχεις, ας πούμε, αυτό το θέμα στην Ιαπωνία. Πάρα πολύ, ναι, ξέρεις γιατί νιώσα ότι έχασα την ευκαιρία της ζωής μου, που ήταν μια, άμα κέρδιζα τον αγώνα, ναι, σίγουρα ήταν μια τεράστια ευκαιρία, αλλά ξέρεις, ένιωθα ότι δεν θα ξανά έχω την ίδια ευκαιρία και ότι έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάει λέγοντας. Αλλά μέσα από αυτό βγήκε κάτι άλλο και μετά ήρθε το κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και χτίζεις βιογραφικό. Ναι, σίγουρα. Ναι, σίγουρα θα ήθελες να νικήσεις, αλλά εντάξει, άμα δεν βγει. Εντάξει, εύκολα το λέμε τώρα, δύσκολο στην πράξη. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις τι, είναι τόσο μεγάλη πίεση. Ακόμα και τώρα στην Ταϊλάνδη, δηλαδή, τον πρώτο καιρό είχα πολύ μεγάλη πίεση στο να. Γιατί έπρεπε συνέχεια να αποδείξεις το ποιος είσαι. Όταν κάνεις προπόνηση και έχεις δίπλα σου το Σέμαπετ, Νέκροπ, Φεράρι, Στάμ, Σμίλα, τόσοι πολλοί πρωταθλητές, και έπρεπε να φανείς μέσα σε όλους αυτούς για να κερδίσεις ή να κρατήσεις τον σπόνσορ σου. Γιατί στην Fairtex. Πώς είναι ο χώρος που είναι τα ring, ring 1, ring 2, ring 3, και υπάρχει ένα κουτί με τζάμια που είναι ο Μίστερ Γονγκ, κάθεται εκεί πέρα. Έχει οθόνες μπροστά του, έχει κάμερες μέσα στο γυμναστήριο και ηχεία. Είναι με το μικρόφωνο στο χέρι και παρακολουθεί. Ring 1, ξέρω εγώ, Σμίλα, more power, what are you doing, ξέρω εγώ. Ring 2, και υπάρχει αυτό το πράγμα. Δουλεύεις με το αφεντικό πάνω από την κεφάλι σου μόνιμα, και μιλάμε για έναν άνθρωπο 80 χρονών που είναι πιο πορωμένος από σένα. Κατάλαβες. Οπότε συνέχεια είχες αυτή την πίεση πάνω από το κεφάλι σου και έπρεπε συνέχεια να δίνεις το 100% του εαυτού σου. Πόσο μάλλον για να αποδείξω τον εαυτό μου και να, ξέρεις, να κρατήσω το sponsor μου και πάει λέγοντας. Ήταν μια τέτοια κατάσταση που βγαίνα. Oh. Να χάνεις και κάθε φορά που παίζαμε αγώνα μετά. Αυτή η κατάσταση ήταν για τα άτομα που είχαν το sponsor. Δηλαδή, άνοικες στην Fairtex, στο Μίστερ Γονγκ, είχες να κάνεις με εκείνον. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι ήταν μέσα στο γυμναστήριο ότι είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Μετά από κάθε αγώνα, ας πούμε, πηγαίναμε στο Μίστερ Γονγκ και μας μιλούσε. Και για να μας πληρώσει, ας πούμε. Και αν έχανες, μπορεί να σου λέγε, είναι η τελευταία σου ευκαιρία, βλέπω ότι δεν έχεις μέλλον στο άθλημα, δηλαδή σε έκανε σκουπίδι. Όχι πάντα, αλλά υπήρχαν και οι φορές που θα σε ταπείνωνε για να σου δώσει το κίνητρο και το να σε πιέσει για να τα πας καλύτερα. Να ανάψεις τη φωτιά. Μπράβο, ναι. Και το έχει δηλώσει και ο ίδιος σε συνέντευξή του ότι θέλει συγκεκριμένη διαχείριση ένας αθλητής. Τη μία φορά πρέπει να τον πιέσεις και να τον μηδενίσεις, αλλά δεν μπορείς να είσαι και όλη την ώρα έτσι. Ναι. Πρέπει να έρθει και η στιγμή που θα τον χαϊδέψεις λίγο και θα του πει. Μαστίγιο και αρώτο. Μπράβο, αυτό, ναι. Και τον έχω δει μέσα στο Instagram. Το παρακολούθησα πώς ακριβώς σε κάποιες προπονήσεις πώς δουλεύει με τους αθλητές του. Αυτό με τις κάμερες δεν το γνώριζα. Ναι, είναι μια τέτοια κατάσταση. Αλλά πάντα μου περνούσε από το μυαλό, λέω, πώς διαχειρίζεται αυτούς τους αθλητές την ίδια ώρα, με την ίδια. Όχι ακριβώς, δεν τους αντιμετωπίζει όλους. Ο κάθε αθλητής αντιμετωπίζει διαφορετικά. Διαφορετικά θα δεις τον Δυτικό, διαφορετικά τον Θαϊλανδό. Σίγουρα, ναι. Δηλαδή περισσότερη έμφαση θα δώσει στον Ταϊλανδό παρά στον Δυτικό. Αλλά όταν πρέπει να σε πιέσει και όταν έχεις ένα αγώνα και πρέπει να σε πιέσει, θα το κάνει. Δεν θα ξεχωρίσει τον Ταϊλανδό από τον Ευρωπαίο, ας πούμε. Ναι. Αλλά υπήρχε, δηλαδή μπορούσε να νιώσει ένα διαχωρισμό μεταξύ Ταϊλανδών και Δυτικών. Και επίσης, αν ένας είτε δυτικός είτε Ταϊλανδός έχει 100 αγώνες πάνω του και ένας που έχει 5 αγώνες πάνω του, διαφορετικά τον βλέπει. Κατάλαβες. Και αυτό πάλι, η εμπειρία. Ναι, σίγουρα, σίγουρα, ναι. Άλλα θα ζητήσει από σένα, άλλα από αυτόν που έχει 100 αγώνες, κατάλαβες. Θυμάμαι μια φορά έτσι έκανε, είναι αστεία ιστορία, έκανε, ξέρω εγώ, η Σέλεστε, έκανε προπόνηση και σε κάποια φάση έβαλε τα κλάματα από την ένταση. Και της λέει, come on Σέλεστε, you can cry. Μπορείς να κλάψεις, της λέει, αλλά δεν πρέπει να τα παρατάς. Και την επόμενη μέρα της λέει, hey Σέλεστε, σου έχω φέρει και χαρτοπετσέτες άμα βάλεις πάλι τα κλάματα σου. Που την τύπησα, την είχε στο ring μετά από, ξέρω εγώ, 10-15 λεπτούς γύρους της είχε φύγει η Παναγία. Ήταν η Σμίλα και η Στάμ και την δέρνανε με αλλαγές, ξέρω εγώ, 3 λεπτά η μία, 3 λεπτά η άλλη. Την είχαν τέρμα, ναι, ναι. Γιατί έπαιζε στο WAN και έπρεπε, ξέρω, να πιάσει ένα επίπεδο. Βέβαια, εντάξει. Και σου λέει, ξέρεις, καλύτερα να σου βγάλω εδώ την Παναγία παρά να σε δω στο ring να σου βγάλω την Παναγία. Αυτό ακριβώς, ναι. Κοίτα, είναι αθλήματα τα οποία έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δεν μπορείς να επιβιώσεις διαφορετικά. Δηλαδή, αν δεν το βιώσεις μέσα στην προπόνηση αυτό το πράγμα, και το βλέπουμε. Δηλαδή, κάποιες σχολές όπως είναι το PK Sensei, όπως είναι η Yoga, όπως είναι οι Fairtex που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο πάνω κάτω. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις και τη διαφορά των αθλητών σε σχέση με άλλους αθλητές από άλλα κάμπ. Μα δεν είναι τυχαία που και οι Fairtex και ο Sensei, ας πούμε, η σχολή του Sensei βγάζουν αθληταράδες. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, λειτουργούν με το. Έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση από ό,τι εμάς τους δυτικούς. Δηλαδή, καθόλου δεν προσεγγίζουν επιστημονικά το όλο πράγμα. Προπόνηση. Ναι, το αντιμετωπίζουν, το προσεγγίζουν με, πώς το λένε, εμπειρικά πλέον. Ξέρουν ότι έχουν αυτή τη συνταγή, κάνεις αυτή τη συνταγή, τρέξιμο κάθε μέρα. Που εμείς θα πούμε ότι δεν χρειάζεται να τρέχεις κάθε μέρα. Αλλά ο Ταϊλανδός θα σκεφτεί ότι όχι, μέσα το τρέξιμο κάνεις πιο δυνατά τα πόδια σου. Είναι η διαδικασία που βάζεις τον εαυτό σου να ξυπνάει κάθε πρωί για να κάνει αυτά τα 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Δηλαδή μέσα από αυτό γίνεσαι πιο σκληρός. Οπότε, αν είσαι πιο σκληρός, είσαι πιο δυνατός και πάει λέγοντας. Το προσεγγίζουν έτσι. Είναι και το mental. Ναι, που αν με ρωτήσεις, νομίζω ότι αυτός είναι και ο πιο λειτουργικός τρόπος εν τέλει. Δεν πρέπει να τα πολυψάχνουμε τα πράγματα. Δηλαδή, όλη αυτή η εξειδίκευση, το ότι σε αυτές τις μοίρες, σε αυτό το ασκησιολόγιο, σε αυτό το κάρντιο, σε αυτούς τους παλμούς, συγκεκριμένους χρόνους, δεν θέλει να τα ψάχνεις και τόσο πολύ. Απλά πράγματα να το κάνεις συνεχόμενα και θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Οι Ασιάτες έτσι δουλεύουν. Ακριβώς. Ναι, και αυτό έχω δει. Δηλαδή, Ταϊλανδό δεν θα δεις να πάει να κάνει εργομετρικά και και ενδυνάμωση και πάει λέγοντας. Θα το δεις. Στη Fairtex κάνανε βάρη αν θέλαν να γλιτώσουν την προπόνηση, ξέρω εγώ. Αν δεν είχαν αγώνες, για να έτσι λουφάρουν λίγο, πηγαίνανε και κάνανε λίγα βάρη, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό. Και τους βλέπεις όμως ότι όλοι παίζουν στα 61 κιλά και είναι 70'ριδες, ναι, ναι, γεροδεμένοι. Γιατί το κάνουν από μικρά παιδιά και πάει λέγοντας. Κοίταξε, μέσα από την άσκηση, οι Ασιάτες ένα πράγμα που έχουν είναι ότι δεν παραπονιούνται, ρε φίλε. Κατάλαβες, δεν βγάζουν γκρίνια, δεν βγάζουν αντίδραση. Ναι. Εγώ έχω δει πολλές φορές, ας πούμε, γενικά λαούς, ας πούμε, τέτοιου είδους που τους βλέπεις να κάνουν, του λέει, αποφασίσεις να κάνεις αυτό το πράγμα σήμερα, θα το κάνεις τα επόμενα 20 χρόνια το ίδιο. Βρέξει, χιονίσει, βγάλει ίδιο, δεν βγάλει ίδιο. Εσύ θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Οκ, να κάνω πρόβλημα. Ναι, ναι, αυτό, οκ. Οι άλλοι λαοί, οι δυτικοί, εμείς ή ακόμα και γενικά ο υπόλοιπος πλανήτης πέρα από τους Ασιάτες, δεν ξέρω η Αφρική πώς λειτουργεί, αλλά οι υπόλοιποι, ας πούμε, ξέρεις, είμαστε, σήμερα δεν είμαι καλά. Χώρισα με την κοπέλα μου. Κάτι έφαγα. Ναι, ναι. Ναι, όντως. Δεν βρίσκουν δικαιολογίες, απλά το κάνουν, ας πούμε. Ναι, αυτή είναι μια γραμμή. Ναι. Αυτό και την ακολουθούν. Δηλαδή, τρέξιμο κάθε μέρα. Αυτό. Δεν το σκέφτεται αν θα πάει να τρέξει. Ξέρω ότι αυτή είναι η δουλειά του. Ναι, αυτό. Σε ρωτάνε στην Ελλάδα ή σου στέλνουν γενικά νέα παιδιά, ξέρεις, που είναι στα μαχητικά και σου λέει, παρακολουθώντας την πορεία σου, αν σου ζητούν συμβούλες. Φίλε, ναι, έτσι κατά καιρούς και τώρα περισσότερο που πήγα στην Ταϊλάνδη, αλλά και παλιότερα, έτσι, μου έχουν στείλει random παιδιά που δεν τα γνωρίζω και μου έχουν πει ότι ήμουν το κίνητρο για να το ξεκινήσουν, για να κάνουν το ίδιο πράγμα, να φύγουν στην Ταϊλάνδη. Είναι σαν να τους έχω επηρεάσει κάπως, ας πούμε. Και το άλλο που είδα μετά το ταξίδι μου στην Ταϊλάνδη, που γύρισα στην Ρόδο μετά από 10 χρόνια, είδα την αναγνώριση που έχω πάρει μέσα από το ταξίδι μου στην Ταϊλάνδη. Δηλαδή να με σταματάει random κόσμος που δεν το γνωρίζω και να μου δίνει συγχαρητήρια. Έτσι, true story, νομίζω το είπα και πριν, να το πούμε πάλι. Yeah. Είχα πάει στο νοσοκομείο για να κάνω έτσι μια εξέταση και μου είχε κλείσει κάποιος στο δρόμο. Είχε παρκάρει δηλαδή πίσω μου. Όταν πήγα εκεί στο αυτοκίνητο, πετάγεται αυτός από το αμάξι και μου λέει: είσαι ο καλιστής? Του λέω: ναι, μου λέει, πήγαινα στο Ζόγκα, σε έχω δει από εκεί, σε γνωρίζω, σε παρακολουθώ, συγχαρητήρια. Του λέω: ευχαριστώ πολύ. Φεύγω. Μετά από 20 πήγαινα στην τράπεζα. Πάω στην τράπεζα, σηκώνεται ένα παλικάρι ταμείας, μου λέει: φιλαράκι μου, συγχαρητήρια, σε παρακολουθώ, σε γνωρίζω. Του λέω: να είσαι καλά. Έρχεται μία άλλη τύπισσα και μου κάνει: πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνετε. Και λέω: ρε φίλε, ποιος είμαι τέλος πάντων, ξέρεις. Ναι, ναι. Χωρίς να θέλω να το παίξω, βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη αναγνώριση όλο αυτό το εγχείρημα, τέλος πάντων, αυτό που έκανα. Και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που το αναγνωρίζει. Και θα σου απαντήσω αυτό που σου απάντησα και πριν ξεκινήσουμε, ακριβώς όταν ήμασταν εδώ για καφέ, και σου λέω ότι δεν παίζει ρόλο αν κάνεις Muay Thai, αν κάνεις kickbox, αν παίζεις golf. Ένα δικό τους παιδί έχει καταφέρει να ζει στο εξωτερικό και να είναι σε ένα μεγάλο τουρνουά. Mm-hmm. Μπορεί να μην ξέρουν τους κανόνες. Μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς πώς μπαίνουν τα παντάζ. Μασέλα, γιατί φοράει μασέλα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι σημαντικό για αυτούς ότι ξέρεις, τα έχει καταφέρει. Έχει παλέψει. Mm-hmm. Είναι, και υπάρχει και η ιστορία σου που είναι πολύ ωραία ιστορία. Είναι true story, μια ωραία ιστορία για το πώς ένα παιδί όταν πραγματικά ψάχνει και θέλει αυτό που ονειρεύεται ουσιαστικά, προσπαθεί, βάζει στόχους και προσπαθεί να τα καταφέρει. Και αυτό είναι ωραίο για τον κόσμο. Παίρνει παραδείγματα. Ναι, σίγουρα. Μπορεί εγώ που να θέλω να πάω για σπουδές, να γίνω γιατρός, να με πειράσει το δικό σου. Ναι, 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 το καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις ποτέ σου από πού μπορεί να καταπιαστεί κάποιος. Mm-hmm. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι νέα παιδιά θα βλέπουν την ιστορία σου και θα παραδειγματίζονται. Γιατί... και σαν άνθρωπος πραγματικά σου βγάζει το καπέλο. Δηλαδή είσαι πραγματικά πολύ αληθινός άνθρωπος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λέω τα καλύτερα από την συνομιλία μας all and off κάμερα. Okay, okay. Ναι, και... εντάξει, αυτό έχει το θέμα να είμαστε αληθινοί. Τώρα να έρθω εδώ και να το παίξω ιστορία και έχω κάνει... σου είπα, δεν νιώθω ότι έχω κάνει τίποτα πραγματικά, ξέρεις. Και αυτό είναι το παν, είναι να είμαστε αληθινοί και ειλικρινείς και να κοιτιόμαστε στα μάτια, ξέρεις, ο ένας με τον άλλον. Ακριβώς. Τώρα, αν ερχόμουν εδώ να πω τα δικά μου, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να ξεκοιτάξω στα μάτια, γιατί ήξερα και μέσα μου ότι λέω ότι να είναι. Δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω, ότι είσαι αληθινός άνθρωπος. Ναι, ναι. Τώρα, επειδή έχεις περάσει από τους αλεξιπτωτιστές και έχεις μάθει να παίρνει ρίσκα, ναι, ναι, και ρίσκα που να μην πάτανε τα πόδια σου, ας πούμε, στο έδαφος και να λες, φορά, πάω να κάνω. Και ξέρω ότι ασχολείσαι και με το κομμάτι της αναρρίχησης. Θέλω λίγο αυτό το κομμάτι να το συζητήσουμε και στον τρόπο που... γιατί το έχεις κάνει, γιατί επέλεξες αλεξιπτωτιστές και γιατί έκανες και τη σχολή αναρρίχησης. Δηλαδή, τι σου είχε αποφέρει αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι, μ' αρέσει να βάζω τον εαυτό μου, να με δοκιμάζω. Δηλαδή, πριν πάω στο Αλεξίπτοτα έλεγα... οκ, πάμε να το δούμε. Μπορώ να το κάνω, ας πούμε. Δηλαδή, έτσι το σκεφτόμουν. Μ' αρέσει να με βάζω σε αυτή τη δοκιμασία. Είχα βάλει 2 φορές τα κλάματα στα Αλεξίπτοτα από την πίεση και από την ένταση, για να μην τους φάω το λαρύγγι, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ήταν μεγάλο σχολείο για μένα. Είχαμε ξεκινήσει 127 άτομα και είχαμε τελειώσει 60 κάτι. Δηλαδή, ο κόσμος κοβόταν, έφευγε full. Μας πίεζαν πάρα πολύ. Μεγάλη εμπειρία, ωραίο σχολείο. Θα το ξανά έκανα με τα 100. Ξέρεις, δεν ήμουνα αυτό που λέμε στρατό. Δεν έχω τέτοια θέματα. Τότε καν. Το έκανα απλά για να δοκιμάσω εμένα και για να πάρω την εμπειρία. Λέω, αφού θα πάω, τουλάχιστον να σβηγεί κάτι από την όλη τη ιστορία του στρατού. Εντάξει, τα πρώτα 3 άλματα δεν είχα συνειδητοποιήσει το τι πάω να κάνω. Απλά το έκανα χωρίς να το σκεφτόμαι. Μετά το 3ο άλμα είχα κάνει 9 σύνολο. Ξέρεις, ήμουνα σε φάση τι πάω να κάνω τώρα, ο τρελός, ξέρω. Ναι. Οπότε έτσι πήγα στα Αλεξίπτοτα. Τώρα με το κομμάτι της αναρρίχησης, έτσι μια... εκεί στον COVID, μετά το δεύτερο lockdown, νομίζω ήταν το 20, θυμάμαι το 21, τέλος πάντων, με είχε πιάσει μια τρέλα και ήθελα να κάνω πάρα πολλά πράγματα έτσι ένα καλοκαίρι. Ράντο παίρνω έναν φίλο μου που, είναι από το, που τον γνώρισα εκεί στα Αλεξίπτοτα. Με το συγκεκριμένο παλικάρι δεν μιλάμε και όλο το χρόνο δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Θα με έπαιρνε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα για να μου πει χρόνια πολλά. Ναι, ναι, αυτή ήταν η όλη μας επικοινωνία. Τον παίρνω το καλοκαίρι, του λέω Χριστάρα, τι κάνεις, πάμε στον Όλυμπο. Μου λέει πάμε στον Όλυμπο. Είχα να το δω από το στρατό, δηλαδή από το 13 τον είδα μετά από 7-8 χρόνια. Έτσι έκανα την πρώτη μου πεζοπορία. Η πρώτη μου επαφή στο βουνό δεν είχα ξανακάνει κάποια, δεν είχα πάει στην Πάρνηθα ή κάτι τέτοιο. Η πρώτη μου πεζοπορία ήταν από το Λιτόχωρο, ναι, που είναι οι πρόποδες του Ολύμπου, στην κορυφή του Ολύμπου. Ναι. Και έτσι είδα ότι, ότι μου άρεσε η όλη φάση με τα βουνά, πεζοπορίες και τα σχετικά. Σιγά σιγά όσο πήγαινα στο βουνό, ξεκίνησα να βλέπω τους τύπους εκεί να κάνουν την αναρρίχηση σε κάποιες διαδρομές. Έλεγα θα μου άρεσε να το κάνω κι εγώ αυτό. Και μπήκα στη διαδικασία να πάω να βγάλω έτσι, τη σχολή αναρρίχησης βράχους των νέων Σαχαρνών. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί, ο δάσκαλος ο Γιώργος. Ναι, ναι. Και ναι, έτσι ήρθε και αυτό το κομμάτι της αναρρίχησης. Σκέφτηκα κιόλας ότι όταν επιστρέψω στη Ρόδο, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, εκεί θέλω να ανοίξω και ένα δικό μου χώρο, τη σχολή μου, θα ήθελα να έχω ένα χόμπι. Γιατί έτσι το Muay Thai, το kickboxing τα προσεγγίζω σαν δουλειά. Θα ήθελα να κάνω κάτι έτσι για μένα. Οπότε σκέφτηκα ότι η αναρρίχηση θα είναι κάτι ωραίο. Είναι η Κάλυμνος δίπλα που είναι πολύ γνωστός προορισμός. Ναι, ναι. Οπότε ναι, το ταιριάξα κάπως έτσι. Φοβερό. Οπότε, ωραίο άθλημα. Ο βράχος είναι ωραίος. Ναι, είναι έτσι. Ανεβάζει τα επίπεδα αδρεναλίνης στο φουλ. Ναι. Κυρίως αυτοί που κάνουν τα free solo, ρε φίλε, χωρίς σκηνή. Και ξέρεις, σκέφτομαι, καμιά φορά κάνω μουιτάι και λέω, έλα ρε, εδώ κάνεις αναρρίχηση, ξέρω εγώ, μήμα σας. Το αλλάζεις. Ναι, είμαι στο βράχο και λέω, ρε, εδώ παίζεις μπουνιές, ξέρω εγώ, τι κολώνεις τώρα. Κάπως έτσι ψάχνω τρόπους να μπουστάρω τον εαυτό μου. Ωραίο. Εντάξει, ξέρεις, πρέπει για εσύ να βρεις την κινητήρια δύναμη εκεί την ώρα, να σπάσεις τις φοβίες. Αυτό ακριβώς, ναι. Είναι ωραίο πράγμα. Ναι. Εντάξει, πέρασε καλά. Πέρασα πάρα πολύ καλά, δεν το περίμενα. Το είχα ένα άγχος, το είπα και πριν. Δηλαδή, μέχρι και τελευταία στιγμή είπα ότι δεν θα έρθω. Λέω θα τον πάρω τηλέφωνο να το ακυρώσω. Είναι πρώτη φορά που κάνω κάτι αντίστοιχο. Το ευχαριστήθηκα φουλ. Ναι. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Συγχαρητήρια και για τη δουλειά σου. Ευχαριστούμε πολύ που μας φέρνεις εδώ πέρα, γιατί μας προβάλλεις που το χρειάζονται οι αθλητές 100%. Χαρά μου. Θα ξαναρχόμουν μετά το επόμενο ταξίδι για να έχω να πω κι άλλο. Σε περιμένω, εννοείται. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Έχουμε και τα τηλέφωνα μας και όλα πλέον. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Είναι μεγάλη μου χαρά. Τι πιο ωραίο, δηλαδή, πραγματικά. Σκεφτόμαι τώρα που σε ακούω και λέω: Κοιτάξτε, ρε φίλε, ένα παιδί διαμάντι. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, φοβερός άνθρωπος. Και λες, πόσα παραδείγματα έχεις να πάρεις από αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει. Μαθαίνω εγώ, μαθαίνει ο κόσμος. Είναι ωραίο, ανταλλάσσουμε ιστορίες. Ναι, αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Θέλω να σου ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η ιστορία θα δείξει. Έτσι, ακριβώς. Να στείλει η Ευθυμίου αύριο. Ναι. Ξέρω ότι θα είσαι για λίγους μήνες τώρα εδώ στην Ελλάδα. Να το απολαύσεις, θα περάσει ωραία. Ναι, προγραμματίζω να γυρίσω πίσω το Νοέμβριο. Ωραία, και όταν επιστρέψεις πίσω. Σου εύχομαι να πάνε όλα καλά, οι προπονήσεις σου, οι αγώνες σου, αυτό που ονειρεύεσαι, οι επόμενοι σου στόχοι και να είσαι πάντα καλά. Ναι, και είμαστε σε επικοινωνία. Αυτό. Εύχομαι και για σένα ό,τι καλύτερο, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη, τα φυγιά μου. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Εντάξει, καλύτερο. Καλά πήγε. Καλά πήγε. Ναι. Πέρασε ωραία. Ναι, το ευχαριστήθηκα. Ήταν σαν κουβέντα, δηλαδή δεν το σκεφτόμουν να κάνω για τις κάμερες. Αυτό είναι. Απλά βάζεις ένα μικρόφωνο. Ναι, και τα λες. Τέλος. Ωραία.